Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε για το επόμενο δίωρο με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταπάρχα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Δραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε τα όσα θα συζητάμε με τον Κωστή. Χορηγός μας η νέα premium ρετσίνα, φανταστική, μοναδική, αξεπέραστη, 45 στροφές από την οποία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα ρετσίνα, φτιαγμένη πάντα με αφοσίωση στην ποιότητα και αγάπη για δημιουργία, που οδήγησε σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα που καλύπτει κάθε απαιτητικό ουρανίσκο. Ρετσίνα 45 στροφές με σύνθεση από εκλεκτές ποικιλίες προσφέρουν μια μοναδική και ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. 45 στροφές η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο και φυσικά παίζει δυνατά στην ψυχή σου. Θέλεις προσώψεις τόσο λαμπερές και χρωμοσταθερές που θα σε τρελανούν? Πας στον ειδικό στο χρώμα στον Κοσμάγουλου και πλύνεις Acrylan Max από τη Vitex. Το εξαιρετικό χρώμα που είναι ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε 30 λεπτά πριν την εμφάνιση βροχής αλλά και να επαναλαφθεί μέσα στις 2 πρώτες ώρες. Θα το βρεις στον εξειδικευμένο στα χρώματα και δομικά υλικά στον Κοσμάγουλου με 50 χρόνια εμπειρίας και με 4 υπερσύγχρονους χώρους στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύοσμο και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Καλησπέρα Βλαμένε. Γεια σου Καθυστερημένε. Τι κάνεις? Καλά Καθυστερημένε. Μπάλα βλέπεις? Ναι, είδα χθες το ένα μάτσα από τα δύο. Ρε εσύ, θα τραλαθώ. Δηλαδή περιμένει κανείς. Είδα Τουρκία να πούμε και γούσταρα. Περιμένει κανείς. Γέμισε το μάτι μου να πούμε. Χόρτασε μπάλα. Χόρτασα μπάλα με Τουρκία. Μπράβο. Και με τη Γεωργία. Δεν περίμενα τη Γεωργία τόσο καλή. Μπράβο της. Δύο δοκάρια ανταγωνιστική. Στεναχωρέθηκα που έχασε η Γεωργία. Γιατί, για να χάσουμε το στοίχημα? Όχι, ρε αγόρι μου, παικτικά. Α, εντάξει. Δικαιούται ένα πόντο, πώς θα γίνει? Αυτό είναι σχετικό. Όχι σχετικό. Η εικόνα του μάτς λέει ότι δικαιούται να μην χάσει. Δεν ήταν για να χάσει. Ένα, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, πρώτον, καταρχήν, είδαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια και το απογευματινό και το βραδινό. Και παρατηρώ ότι τελικά τα καλύτερα παιχνίδια δεν ήταν από τους θεωρητικά πρωταγωνιστές και αυτούς οι οποίοι θα διεκδικήσουν. Πρωταγωνιστές φυλάγονται, ρε. Ναι, δεκτό. Κάνουν rotation βιολογικά, φυλάγονται. Δεν μπαίνουν. Καταρχήν, δεν είδα πολύ και σωστά δεν είδα ομάδες να κάνουν πίεση τόσο ψηλά πάνω σε άλλη. Δηλαδή, οι υπευθύνσεις γίνονται σετ. Αμήνομαι στο μισό γήπεδο. Κάνουν διατήρηση δυνάμεων. Επιτίθομαι στο μισό γήπεδο. Δεν βλέπω να κάνουν κατάλληλον. Να έρθει, ξέρω εγώ, ο εξτρέμ πάνω στο στόπερ ή στο μπακ επάνω βολίδα να κλέψει. Σπάνια έχει γίνει. Κοίταξε, επειδή χθες έλειπα. Ναι. Μπορεί να σου φανεί χαζό. Ναι. Μπορεί και να σου αρέσει. Για πες. Ειλικρινά, μου προσέφερε ποδοσφαιρική χαρά. Ναι. Μία κίνηση ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται σε δύσκολο πρωτάθλημα λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Ποιον? Και μιλάω για τον Καντέ. Ναι. Ο οποίος στο παιχνίδι με την Αυστρία κάνει μια ασύλληπτη κούρσα επιστροφής για να κόψει τον αντίπαλο. Καντέ στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγε καλά. Στο δεύτερο ανέβηκε. Ναι, άλλο. Ναι. Υποτίθεται ότι πέσει ένα πρωτάθλημα που δεν βοηθάνε οι κλιματολογικές συνθήκες. Και βλέπεις ένα τρέξιμο. Ποιο να λες ρε, τώρα? Για τον Καντέ. Ο Καντέ. Αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, θα ήταν σπρίντερ. Σπρίντερ δεν θα ήταν. Τι μπορεί να ήταν? Θα ήταν, μπορεί να έκανε και σπριντ, αλλά θα έκανε 10 χιλιόμετρα και μετά από εκεί μπορεί να τράβαγε και δύο σεξ το βράδυ μετά. Έχω. Τα 10 χιλιόμετρα.
Δηλαδή η μάνα του τον γέννησε. Έπινε γάλα γαϊδάρα. Το γέννησε ένα 67 έγινε. Αλλά έχει 4 πνευμόνια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή η κατασκευαστικά. Τη θυμάστε τη βάση. Ναι, πώς δεν τη θυμάμαι. Γύρισε πίσω. Όχι μόνο γύρισε. Και δεν. Και ναι. Την κλέβει τόσο καθαρά και ωραία. Έκοψε γκολ. Και λες, ρε φίλε, ναι. Αυτός τώρα παίζει Σαουδική Αραβία. Άρα λες, όπως ο Κριστιάνο που είναι 39. Αυτοί δεν πήγανε μόνο για τα λεφτά. Άξι, κάνουν είναι... και καλή ζωή. Τι είναι άλλη περίπτωση. Κάνουν και καλή ζωή. Κοίτα, ο Καντέ και κακή ζωή. Δηλαδή, δες τον Αρναούτοβιτς που τον είδαμε και ήταν απογοήτευση. Και δες τον Καντέ. Άλλα σώματα είναι αυτά. Μόνο το σώμα παίζει ρόλο. Ο Καντέ γεννήθηκε. Κάνουν και καλή ζωή. Ο Καντέ, να μην πω για παίκτη που κατέβηκε και σε εκλογές. Που έπαινε δύο μπουκάλια ουίσκι και έτρεχε 15 χιλιόμετρα. Δεν έκανε καλή ζωή. Δεν το ξέρω αυτό, ειλικρινά. Δεν λέω ονόματα. Κατάλαβα το, αλλά δεν το ήξερα. Μπορεί να πίνει δύο μπουκάλια ουίσκι, δύο. Να έλεγε, ρε παιδί μου, τι κάνει, πώς αντέχει να πω. Και να μπει μέσα, να τραβήξει 15 χιλιόμετρα από τα χαφ, να κερδίσει μπάλες, να δώσει μικρές πάσες, να κάνει πλάγια βήματα. Δηλαδή, είναι αυτό που λες με την καλή τη ζωή και την κακή τη ζωή. Αλλά είναι και κάτι κατασκευαστικά. Κατασκευαστικά DNA που σε φτιάχνουν, να πούμε, ο κατασκευαστή σε φτιάχνει έτσι. Ό,τι και να κάνεις είσαι η μοίρα σου τέτοια. Κατάλαβες. Mm. Άλλο το φτιάχνει γορίλα για να σηκώνει βάρη, άλλο το φτιάχνει να πούμε σαν τον Καντέ για να τρέχει. Άμα ήταν έτσι να πούμε όλοι οι ίδιοι θα ήμασταν. Ορίστε. Γιατί γελάει αυτός. Γελάει ο Ανουάιτος. Αν σε είπα βλάκα, σε λέω βλάκα στο τετράγωνο. Πες με και στον κύβο, το λόγο πες μου. Για εσάς που βλέπετε στο TikTok. Ναι, πολλοί είναι, ναι. Πώς είναι. Ναι. Έχεις TikTok. Από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Ωραία, γιατί το έχεις. Για οικονομήσω. Καλά κάνεις. Άμα έρθει η ώρα. Ο σταθμός γιατί να μην έχει. Για οικονομήσει. Μπράβο. Παιδιά. Αλλά δεν μπαίνουν σε live. Άλλα μπαίνουν. Τι γελάει ο Ανουάιτος. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο που έχει βάλει στάμπα στο t-shirt που φοράει τα μούτρα του. Και να ήταν κανένας πέθαρος. Άντε να ήταν ο σπαλιάρος, θα έλεγα, έχει ψωνιστεί. Εσύ είναι βλάκα. Είναι δυνατό. Τα μούτρα σε μπλούζα. Γιατί τα έβαλε. Τώρα, θες απάντηση. Εντάξει. Αφού δεν κάνει promotion σε μένα επάνω κανείς, κάνω εγώ εδώ και χρόνια μόνο μου. Ποιο είναι το promotion. Αυτό το promotion. Αυτή τα εδώ, μούτρα σου με την μουσάλα. Καταρχήν, αυτό εδώ απαγορεύεται να το διαφημίσω στο μέσο που είμαι. Δεν διαφημίζεις κάτι. Από τι θα κάνω με αυτό. Είναι απαγορευτικό. Είναι άλλο μέσο, άλλη εταιρεία, άλλο αφημί. Είναι άλλο. Οπότε μην το πιάνεις κουβέντα. Σου πω έξω γιατί το έβαλε. Γελάει. Αυτό είναι promotion. Ζήλεψες και αρχίζεις και παίρνεις ίδια μάρκα όπου. Αυτό είναι promotion του εαυτού μου. Άκου λίγο και δεν το μου να γιώσω. Μπράβο. Είναι λάθος. Ναι. Εκτός αν υπήρχε μια εταιρεία από πίσω. Ναι. Να βάζεις τα μούτρα σε μια φωτογραφία. Η εταιρεία μου έδωσε να βάλω τα μούτρα μου στη φωτογραφία για να πουλήσει 5.000 μπλούζες σε ένα καλοκαίρι από τα μούτρα αυτά. Όχι, αν το κάνει έτσι. Και να πάρω εγώ από τα δυο. Θα έπρεπε να φαίνεται η εταιρεία. Ρε, καταλαβαίνεις, η εταιρεία τι να φαίνεται. Η εταιρεία θέλει να οικονομήσει. Η οικονομία δεν κάνει διαφήμιση η εταιρεία. Πού είναι η εταιρεία. Δεν θέλει να διαφημιστεί η εταιρεία. Δεν θέλει, θέλει να οικονομήσει. Αν δεν έχει το όνομά της, από πού θα παραγγείλει. Λες να αγοράσει. Λες να αγοράσει. Λες να αγοράσει. Μα EI Shop. Πώς? EI Shop. Μήπως το λες λάθος. Πώς λέγεται. Για τις επικίνδυνες. EI Shop. E-Shop. Ένα γιώτα έχει. Τα e-shop τα έχουν οι εταιρείες για να πουλάνε στο διαδίκτυο σε πιο χαμηλές τιμές. Αυτό κάνει. Άια e-shop. Έτσι λέγεται. E-shop και είναι με e, όχι i. Εψιλον είναι. Εντάξει. E παύλα shop. E. Ωραία. E-shop. Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ποια εταιρεία είναι. Εντάξει. Είναι η Metropolis Design. Τι είναι, πρέπει να ξέρει. Αυτό σου λέω. Μάλιστα. Δεν ξέρει, το βλέπει τώρα και θα δεχτείς χωρίς λόγο, ναι, τηλεφωνήματα σου. Από πού μπορώ να την πάρω. Αφού δεν είναι έτοιμες ακόμα οι μπλούζες. Όταν θα ετοιμαστούν οι μπλούζες, θα σου πω. Και τώρα εγώ, άλλο βλάκα, εγώ σου κάνω πρόμα ανεφλόγου κερδίας και χωρίς κέρδος. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα σου δώσω. Τα παπούτσια γιατί ζηλεύεις και παίρνεις πλέον ό,τι φοράω. Είδες ότι είναι καλά, ε. Δεν χρειάζεται να πούμε τη μάρκα είναι. Δεν είναι σαν να μην φοράς τίποτα. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια παίρνω φτηνά παπούτσια, πήγε με το ζόρι Τζέννη και μου αγόρασε ακριβά παπούτσια. Επιτέλους. Δεν νιώθω όμως πολύ καλύτερα. Θα πίνει από τις φτηνές τις όδες τώρα για κανένα μήνα. Τι θα πίνει. Θα πίνει από τις φτηνές τις όδες για κανένα μήνα. Εγώ δεν θέλω ακριβά ρούχα πάνω μου. Ρούχα, κοσμήματα και αυτά τα θέλω περιτά. Μπερδεύεσαι. Ναι. Δεν υπάρχουν ακριβά ρούχα. Τι υπάρχουν.
Καλά. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Καλά και κακαρούχα. Α, κακαρούχα. Το ότι είναι κάτι ακριβό. Αυτό εδώ που το φοράω και είναι άνετο, το πράγμα παντελονάκι. Μπορεί να κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ κάνει. Το πήρα από τη λαϊκή τη Άνω Τούμπα. Και ποιο πω ότι είναι κακό. Ωραία. Αν πα και εσένα είναι κακό, εμένα με βολεύει. Είπα εγώ τι είναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Άμα είναι καλέσθητο. Ναι. Τι να σου πω. Δεν θεωρώ τα επώνυμα ρούχα και τα κοσμήματα, τα θεωρώ περιτά λεφτά. Με συγχωρείτε. Η Red Rock. Ναι. Που είναι χορηγό μου. Ξέρω και επειδή είναι χορηγό. Μάλιστα. Έχει πολύ ωραία ρούχα. Έχει τα καλύτερα παντελόνια ζήν. Έχει τα. Ακούσε με. Έχει τα καλύτερα παντελόνια. Περίμενε. Έχει τα παντελόνια που με βολεύουν γιατί έχει το λάστιχο και ταιριάζουν σε ένα, μένα. Ένα. Μπορεί να είχε παράκριβα και να μην με βολεύαν. Το καταλαβαίνει. Είμαι ιδιότροπο. Άλλο λέω. Ναι. Ποιοτικά είναι εξαιρετικά. Μια χαρά είναι. Δεν έχουν τρυπήσει ακόμα. Είναι ακριβά. Όχι. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει κάτι να είναι ακριβό για να είναι καλό. Δεν ξέρω πώς θα μετράτε εσείς. Πρώτα απ' όλα, τι είπες. Με βολεύει αυτό με το λάστιχο. Με βολεύει με το λάστιχο. Δεύτερον. Πιάνεις το ύφασμα, τι ύφασμα είναι. Α, δεν το πιάνω το ύφασμα. Αν χαλαεί εύκολα. Πώς κάθεται πάνω σου, πώς τρώνε το κορμί. Ύφασμα είναι κόκκινο, θα χαλάσει κάποια στιγμή. Δεν είναι όλα τα ύφασμα το ίδιο. Μάλιστα. Δεν είναι όλα το ίδιο. Εντάξει, έχω και μια φόρμα όταν πεθάνω, με βάλουν με εκείνη τη φόρμα μέσα, με κάψουν και τελειώνουν. Επειδή βάλανε ναι. τον αλέφατο, θα βρει και εσύ. Και εκεί ακόμα να τον μιμηθεί και στο θάνατο. Τι να βάλω, κουστούμι. Τι με νοιάζει. Δεν έχω. Αφού θα σε κάψουν, βλάκα. Πρώτα σε βάζει στην κάσο μπαμπούλα. Σε πάει στο κοπτήριο εκεί στο. Ποιο κοπτήριο, ρε. Που... Ποιο θα... κοπτήριο. Θα σε κάνω. Καλό στο κοπτήριο. Στο καπτήριο, ρε, πώς το λένε. Εκεί που σε καίνε. Καπτήριο δεν λέγεται. Ο φούρνος εκεί που σε βάζουν για να σε κάψουν όταν μετάνεις. Καπτήριο δεν λέγεται. Ο Δημήτρης ακούει στην Αθήνα και θα πηδήξει έξω το. Πώς λες. Δεν ξέρω τι θα πηδήξει. Εκεί, θα πηδήξει το κολονάκι είναι, δεν έχει αρμού αυτό. Θα πηδήξει έξω να το πατήσει κάποιο. Καπτήριο λέγεται, ρε. Τι καπτήριο. Όταν σε βάζουν να σε κάψουν, δεν πιστεύεις και δεν θες να πας μέσα να σε φάνε. Πες το λίγο πώς το λένε. Πες το λίγο πώς το λένε. Δεν γίνεται, δεν περιγράφω. Υψικάμινο το λέγεται. Πώς λέγεται? Υψικάμινο. Γιατί αν το πω καπτήριο, δεν θα καταλάβει όλο. Τι καπτήριο. Από πού θα το καταλάβει. Αυτοκτόνησε ο Μομπινιώτης σε λίγο πρώτη είδηση. Ήδη έπρεπε να το έχει κάνει. Γιατί δεν ξέρει 400 λέξεις που ξέρω εγώ. Ποιο είναι πιο μορφωμένο, ο Μομπινιώτης ή εγώ. Ξέρει 400 λέξεις τη Σαρκό που ξέρω εγώ. Δεν τις ξέρει. Πάμε παρακάτω. Αργό. Ναι. Εσύ αργό. Που απαγορεύεται να τους πω εδώ πέρα. Μπορώ να τους πω αλλού. Άσε με, μην κολλάς. Άλλο λέγε, τι θέλεις. Πολλές γυναίκες θέλουν μηνύματα. Τι, πώς έχει κανένα λάθος. Τι θέλουν οι γυναίκες. Να, δεν αφορούν την εκπομπή. Θα κάνω λάθος. Λέω όμως με είδαν παιδί μου στο TikTok και ενθουσιαστήκα. Γιατί αφού ξυρίσει και φτιάχτηκε. Και κουρέστηκα και αυτό. Ναι, αυτή είσαι πολύ ώρα τώρα έτσι με κοντό μαλλίκια. Μην λες τέτοια θα έχουμε παντόφλα σπίτι με. Σιγά. Πρώτη φορά θα. Σιγά μου έρθω. Τι κοπτήριο, τι καυτήριο λέει. Τι παντζάρια, τι παντσούρια. Όρεξη έχει μεσημεριάτικα, βλέπω. Όταν γευματίσαμε την Παρασκευή, φορούσε την ίδια πλούσα που διαφημίζει τη Ραπτόπουλο ΑΕ. Δεν μπορώ να σα περιγράψω την αντίδραση τη κοπέλα όταν τη εξήγησα ότι στην πλούσα φαίνεται το πρόσωπο του σε μια ιδιαίτερη στιγμή τη ζωή. Αυτό εξηγούσε 2 ώρες την κοπέλα και το τηλέφωνο τη κοπέλα το πήρα εγώ. Άστο το δαράκι. Καθυστερημένο είναι. Από τεφροτήριο λέγεται Γρηγόρη. Α, εντάξει. Εντάξει, δεν υπόκειται. Μιλούσε 2 ώρες με τη γυναίκα για να πάρω εγώ το τηλέφωνο. Πάντως καυτήριο δεν λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται, εκεί θα πάω. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ναι. Ευχαριστούμε πάντως γιατί μας ενημερώνει. Εντάξει, ευχαριστούμε. Δύο ερωτήσεις. Και ήσουν... καλό του φορείς της πόλης μας να φέρουν υψικάμινο, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα. Υψικίμινο, πώς το λένε, υψικάμινο. Να το φέρουν εδώ πέρα για να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά Βουλγαρίες για να μας καίνε αύριο μεθαύριο. Από τεφροτήριο. Ναι, να φέρουν και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη να μην έχει από τεφροτήριο, να πούμε. Εδώ δεν έχει μετρό, έχει. Από τεφροτήριο θα έπρεπε να έχει. Λέγε. Δύο ερωτήσεις. Αν ήσταν Ιωαννίδης, τα φεύγατε. Μέχρι πότε έχετε εκπομπές του Δάγιο Γιώργος. Λοιπόν, μισό λεπτό ένα-ένα. Εγώ αν ήμουν ο Ιωαννίδης, θα έφευγα. Γιατί? Θα έφευγα γιατί δεν θα βλέπα προοπτική πρωταθλήματος και μεγάλων γεγονότων στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή δεν έχω ΕΠΟ, δεν θα έχω διαιτητές. Η ομάδα μου δεν θα είναι τόσο δυνατή όσο είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και για ποιο λόγο να κάτσω σε μια ομάδα και να πέσει η χρηματιστηριακή μου αξία από τα 20 εκατομμύρια στα 10, στα 12 και ένα εκατομμύριο γιατί να πέσει. Ένα, από το να πάω στην Μπολόνια και να. Ένα. Εσύ θα έμενε. Περίμενε. Σε ακούω, ναι. Ένα. Σου εξηγώ, φίλε, γιατί θα έβγα. Ένα. Ναι. Να είμαστε ρεαλιστές. Όπως έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να αμφιβάλλει για όλες τις πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Λέω εγώ τώρα, υπάρχει περίπτωση να δίνει 18 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και να είπε όχι. Γιατί να μην πει όχι. Αν το είπε, είναι ποδοσφαιρικά ανόητο. Όπως ήταν το ίδιο για τον Μελισανίδη που δεν έδωσε στο Λιβάη με 22. Καβού, όπως μπορεί να ισχύει το ίδιο και για τον Πάο. Ποδοσφαιρικά ο Μελισανίδης ξεκούτιανε.
Κακώς θα πάρει τον Ιωνικό τώρα. Ποδοσφαιρικά ξεκούτιανε. Πέρασε η μπογιά του στο ποδόσφαιρο του Μελισανίδη. Και καλά έκανε και την έδωσε την ΑΕΚ στο καλύτερο σημείο του. Στο υψηλότερο σημείο του. Καλά έκανε. Λάθος. Διαφωνώ. Για μένα. Α, εντάξει. Μπορεί. Και αν θυμάσαι, έτοιμο ήταν το deal. Είπαμε και το όνομα. Ναι, με του όφη τον. Το με τον Μπούση. Ναι, ο κύριο Μπούση, ναι, ναι, εντάξει. Άντε να πούμε και νούμερα. Επέστε. Ναι. 60 ήταν να δοθεί. Παραπάνω ζητούσε μετά. Πήρε 90 από τον άλλον. Πήρε 90 από τον άλλον. Από τεφροτήριο λέγεται κόκκινα. Εντάξει, παιδιά. Το λάθος που είναι. Κωστή, ξέρεις τι μέσα από τα καπτήρια. Πώς. Θα βγάλουμε τον μπαμπούλα να μας πει. Πάντως είναι απαράδεκτο η πόλη να μην έχει καπτήριο. Είναι απαράδεκτο. Τι να μην ξαναβγάλεις την πλήρωση του, γιατί με αυτό το κορμί θα σε ζήλευαν και τα μοντέλα. Ένα σχεδιαστή μόνο δεν το βλέπει αυτό το κορμί. Να το στείλει για μόντελινγκ και πασαρέλα. Δεν έχει πολλού πεντάχρου σε αυτά τα κιλάκια, σε αυτά τα. Σου απαντώ εγώ. Θα ήθελε πολύ στα 56 να ήσουν έτσι. Να κάνει το χιλιόμετρο 450. Ραπ, εννοείται ότι χτες δεν έπιασε ούτε πόμολα από πόρτα με τα προγνωστικά σου. Κράτα λοιπόν τις κάρτες over 3,5 για σήμερα. Στο ξύλο Κροατίας Αλβανίας και το πέναλτι στην Γερμανία. Μπορεί. Που είναι η μόνη που έχει πάρει έτσι κι αλλιώς μέχρι σήμερα. Μπορεί. Και πέσε μου εσένα. Πέσε μου εμένα μισό λεπτό. Ποιος είναι κερδισμένος μέχρι στιγμής από το Euro παίκτης του στοιχήματος. Παίκτης. Ομάδα που δίνουν προγνωστικά. Εταιρείες που δίνουν προγνωστικά. Πέσε μου έναν. Μια εταιρεία που είναι συν. Μία. Μία. Μέχρι στιγμής είναι out. Όλα τα προγνωστικά είναι out. Αν γυρίσει το χαρτί για τους παίκτες του στοιχήματος και για τις εταιρείες που δίνουν προγνωστικά. Και τύψα. Περιμένω. Και τύψα. Είναι πίσω. Ρε φίλε. Ναι. Περίμενα τώρα γιατί θα με τραλάνεις. Το Παναγιώτη λέω που στέλνει μήνυμα. Α, στέλνει. Και έχει, όχι, δεν έχει κακή προαίρεση. Πρέπει και κακή να έχει. Προχτές γίνομαι ρόπο με την Ουκρανία. Και φαίνομαι μάγκας στη διάρκεια του αγώνα του Βελγίου. Καθώς έχω πει ότι το Βέλγιο έχει. Αποθυμένα, έχει κόμπλεξ, δεν ξέρω τι φταίει. Δεν τα καταφέρνει μεγαλύτερο όνομα. Προηγείται η Σλοβακία. Ή στο γκολ το πήραμε, δώρο ήτανε. Και ακυρώνει και δύο γκολ. Με βάρ. Δεν είναι σωστό. Είπα τον κόσμο μου παίξε Βέλγιο. Ναι. Η προσέγγιση μου ήταν σωστή. Πολύ σωστή. Δεν βγήκε. Τι να κάνουμε, οι πλάτες του Λουκάκου είναι τεράστιες. Όχι, ή αν βάλανε αυτό που έλεγε ο Βαρούκας που έλεγε για δυναμόμετρο. Με συγχωρεί. Υπήρχε περίπτωση αυτό το υπέροχο γκολ και σαν ενέργεια του Βελγίου που ανεπαίσθητα ακουμπάει την μπάλα. Γιατί έδειξε ότι απλά την ακούμπησε. Ρε Μανέλη, πες τον. Ρε Μανέλη, άστινα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον είναι η εποχή του VAR. Και στον ήχη να κολλήσει και το δει το VAR θα τα ακυρώσει. Η ένσταση μου ξέρει. Ένσταση μπορεί να έχει και εσύ. Και εγώ. Και εγώ μπορεί να έχω ένσταση. Έχω σοβαρή. Πρέπει να περάσει στα νέα δεδομένα. Περνάω. Και στο δάκτυλο να χτυπήσει θα το δει το VAR. Φάουλ θα πει. Α, το Βαρούχα. Ο Βαρούχας είναι 800 ετών. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Παρακαλώ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του VAR σήμερα? Που είναι εξόφθαλμο, το ξέρουν όλοι και δεν το εφαρμόζουν. Πες μου να μάθω. Βάλαν τσίπ στην μπάλα. Τσίπ. Σιγά μην βάλανε τσίπ, και δρακουλίνια. Τσίπ ρε βάλανε. Τσίπ βάλανε. Τσίπ. Ναι. Είναι. Δεν είπα πληθυντικό. Είναι τσίπ. Είναι το τσίπ, τα τσίπ. Λοιπόν, βάλαν τσίπ στην μπάλα. Γιατί στο VAR δεν έχουν αλλάξει τον κανονισμό που λέει ότι αν εγώ δώσω μπουνιά στον Ραπτόπουλο την ώρα του αγώνα να έχει δικαίωμα να φωνάξει στο VAR αν δεν έχει διακόψει ο διαιτητής το παιχνίδι και δεν έχει δείξει κίτρινη κάρτα. Γιατί το αλλάζουν. Τι δηλαδή. Αν δεν έχει φάσει κίτρινη, δεν μπορεί να φωνάξει να φάω κόκκινη. Ναι. Γιατί το αλλάζουν. Το προφανές. Αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά. Γιατί δεν. Το πιο. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Έγκλημα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και το λέω με αφορμή τι. Ίσως. Κάτι που είδαμε σε εθνική ομάδα. Είδαμε τον Τζιμίκα με τη Γεωργία να κάνει αγωνιά που δεν μας συμφέρει σαν Έλληνα το λέμε. Κι όμως έπρεπε να φάει κόκκινη. Γιατί δεν τον φώναξε στο VAR. Γιατί δεν είχε κίτρινη, ε. Φυσικά. Δηλαδή τις απευθείας κόκκινες δεν μπορεί να τις δούμε. Δεν μπορεί να το φωνάξει. Μάλιστα. Είναι μεγάλο λάθος. Και νομίζω. Δεν μπορεί να κινείστε ευαίσθητα για πολλά. Και νομίζω ότι είναι το χοντρότερο λάθος του VAR πρέπει να αλλάξει. Συμφωνώ, το έχουμε ξαναπεί, αν θυμάσαι καλά. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόρη 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια. Γενικότερα, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27.
από το Στέργιο Πατιανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95.85 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Και επειδή λοιπόν σκέφτεσαι να κάνεις καμπάνια, βρήκαμε το μουσικό χαλί για την καμπάνια σου. Καμπάνια. Δεν σκέφτεσαι να κάνεις καμπάνια. Δεν έχω ανάγκη να κάνω καμπάνια. Όλοι. Όλοι έχουν ανάγκη να κάνουν καμπάνια. Τι μου λες. Δεν υπάρχει. Την κάνεις. Εντάξει, και δεν είναι δικιά μου ιδέα. Μου τη δώσαν την ιδέα ακροατές, να ξέρεις. Ναι. Τι κρυάδα θα ακούσω τώρα. Τι κρυάδα θα ακούσεις. Θα δούμε. Εσύ βγάζεις τραγούδια για τον Άρη. Που τον πολεμάς, τον κάνεις. Καλά, ρε, γίνανε οι ευρωπαϊκές κληρώσεις και συζητάς για αποτεύρωση. Σοβαρά τώρα. Ρε φίλε, σε ενδιαφέρει να μάθεις για την Πάνια Λούκα. Ναι, θέλει να μάθει τα... Τι λέει το marketing, το απλό που δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Πού να ξέρω τι λέει το marketing, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Μια χαρά ξέρεις, ότι στη βράση κολλάει το σίδερο. Δηλαδή. Ο Παοξής, με το που πήρε το πρωτάθλημα, ήτανε σε πελάγι ευτυχίας. Ήτανε. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα. Καλά μήνα έχει. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Δεν έχει αίτηματα διαρκείας, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα που δεν το γνωρίζουμε. Το λύνει σε μια εβδομάδα, λέω. Αυτομάτως η ζήτηση είναι στο Θεό. Βέβαια. Θα κάνει και αύξηση, είπε. Όσο περνάει ο καιρός, πέφτει αυτό το πράγμα. Πέφτει. Όπως πέφτει η λύπη, η στεναχώρια, πέφτει και η χαρά. Και η χαρά πέφτει. Και ο ενθουσιασμός. Σωστό. Γιατί συμφωνώ μαζί σου σήμερα. Γιατί σε βλάκα. Ενοχλεί. Συνέχισε. Και ρωτάω, τι περιμένει να κάνει για να βγάλει διαρκείας. Γιατί, δηλαδή. Ξέρεις πότε έπρεπε να τα βγάλει τα διαρκείας. Την άλλη μέρα που κράτησε τον Κωνσταντέλια. Ακόμη γι' αυτό. Εκείνο την ημέρα έπρεπε να βγάλει τα διαρκείας. Ωραία το είπες. Τώρα δεν κρατάει το Μεϊτέ. Ο Γκετζόρα ζητάει λεφτά. Φόρ δεν θα πάρουν. Περίμενε. Μπορεί να τον πάρει το Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ. Μπορεί να μην θέλει να μείνει. Μπορεί να είναι πειραγμένος. Μπορεί και δυο. Παίκτης, φίλε, που στην αρχή περπατούσε. Μετά έδειχνε πραγματικά ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό ταλέντα. Τέρας. Και μετά έπεσε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο βιολογικό. Σου έχω πει και άλλη φορά. Μου δείχνει λίγο υπερόπτης. Ότι μας βλέπει λίγο σνόμπ. Ότι έλα ρε. Γιατί με τα προσόντα που έχει,
Λέω, δεν έπαιζε απλά στην Μπενφίκα, σε πολύ μεγάλη ομάδα έπαιζε. Α, έρθει σε μένα τα μετά προσόντα. Σε μένα να έρθει. Λέω, με τα προσόντα. Σε μένα να έρθει. Όχι με την απόδοση. Άντε πάλι τα ίδια. Τα προσόντα. Τι προσόντα έχει, μωρέ. Έχει κάνει ένα γκολ. Γκολ έχει κάνει. Πάμε πάλι. Με, τα με κεφάλι γκολ έχει κάνει. Όχι. Ένα γκολ με το κεφάλι. Του, ποια είναι. Τι τα προσόντα του. Τα προσόντα του ποια είναι. Να πάει στο Σιρινά και να παίξει έργο. Αυτά είναι τα προσόντα γενικότερα του. Ταχύτητα δεν έχει μεγάλη. Πίεση στον αντίπαλο μπορεί έχει. Να του πάρει την μπάλα. Δεν πάει να του πάρει την μπάλα. Εντάξει, πασάρι με τρομερή ακρίβεια. Όχι. Στα κοντινά μέτρα ναι. Ναι. Από εδώ μέχρι εκεί. Σου βγάλω εγώ το Μέιτε. Εγώ το Μέιτε. Είναι χαφ. Από το χαφ τι θέλει. Ακού. Περίμενε. Άρα το λες περισσότερο εξάρι και λιγότερο οκτάρι. Από το χάφ τι θέλω. Άρα το λες περισσότερο εξάρι και περισσότερο οκτάρι. Βέβαια. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή παίρνει κεφαλιές. Παίρνει. Δεν λέω για γκολ. Παίρνει. Βοηθάει. Από τα ελεύθερα, από τις παλιές που γίνονται. Δεν του παίρνει την μπάλα εύκολα. Κόβει. Είναι καλός κόφτης. Δεν πασάρει. Καλά κάνει και δεν πασάρει μακριά για να μην κάνει λάθος. Αυτό δείχνει και η ποδοσφαιρική ωριμότητα. Σε όλα τα άλλα συμφωνώ. Φέρτε μου σε ένα δωμάτιο το Μέιτε να του κατεβάσω 500.000 ευρώ την αξία του. Με βίντεο. Με βίντεο. Τι βίντεο. Φέρτε τα βίντεο εδώ. Πάσα μακρινή. Πλαϊνό μαρκάρισμα. Στόπερ να γίνει τρίτον από κρούσεις και βαλιές. Γκολ με το κεφάλι. Γκολ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχει πολύ καλά προσόντα. Εγώ να του βγάλω τα αρνητικά. Αυτός... Για να του μειώσω την αξία. Έτσι κάνουν οι σωστοί επιχειρηματίες. Σκάουτερ των ομάδων. Έτσι κάνεις. Το λες. Α, τι κάνεις, κάνεις εκείνο. Ναι, αλλά δεν κάνεις αυτό. Μα κάνω εκείνο, δεν κάνεις εκείνο. Επιχειρηματολογείς. Ναι, δεν κάνεις εκείνο, δεν κάνεις εκείνο. Και δεν σε κάνεις αυτά εκείνο. Είσαι μανούλα. Μου τα κάναν και. Σε αυτά είσαι μανούλα. Ναι, μου τα έχουν για κάνει. Να πεις τα μείον. Μου τα έχουν κάνει και τα κάνω κι εγώ. Εσύ τα έκανες πριν, τα κάνουν. Ναι. Από μικρό παιδί. Σου λέει τι δεν έκανες εκεί. Μάλιστα. Μα έκανα αυτό. Δεν με νοιάζει. Δεν το νοιάζει. Και εμένα δεν με νοιάζει. Ο Μέιτε παίρνει περισσότερα από όσο αξίζει. Άντε να τα βάλουμε κάτω τα έργα. Μέιτε βρίσκεις. Μέιτε βρίσκεις. Και ένα που πήρε ο Ολυμπιακός με ένα γκολ, ένα εξάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, χθες μου διαφεύγει, θα το βρω. Βρίσκεις τέτοιους. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τσουβάλια τέτοιους. Δυνατός. Για το Μουνιέλες. Μουνιέ, τριχέ, δεν ξέρω πώς το λένε. Δεν, ένα εξάρι που πήρε ο Ολυμπιακός. Αυτό παίρνει. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα μας το πούνε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι έγινε. Αυτό ήταν. Κόλωσες. Άστο. Όχι. Ναι, θέλω ναι. Να μας πούνε για ποιο λόγο δεν έχουν κυκλοφορήσει διαρκείες. Τώρα θα βγάλουμε μια εκπομπή γιατί δεν βγάλουν αυτή διαρκείας. Δεν είναι απορία. Εύλογη. Χάνουν λεφτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αλλάζει διοικητικό σχήμα, ανήλαβε η κυρία Κονσάρεβα, κρατάει τον Κωνσταντέλια, μπράβο της, πάει να κάνει κάποια πράγματα, μπράβο να τα καταφέρει να κάνει. Αυτό το οποίο είναι λεφτά. Είναι λεφτά για την εταιρεία ΠΑΟΚ. Αυτά τα έκανε η Κονσάρεβα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στέλεχος, δεν έχει τον Καγκάτση, αυτό έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Έχασε μεγάλο στέλεχος ο ΠΑΟΚ. Χρειάζεται Καγκάτση για τα διαρκείας. Βέβαια, για όλα χρειάζεται. Ποιος θα τα κάνει, ο Βούκας, ποιος θα τα κάνει, ο Κυριάκος. Είναι τόσο δύσκολο. Τι είναι τόσο δύσκολο. Να βγάλεις διαρκεία σε ποιο ομάδα. Είναι δύσκολο να σκεφτεί ο άλλος την ημέρα που ο Κωνσταντέλιας μένει στο ΠΑΟΚ ότι πρέπει την άλλη μέρα να έχουν έτοιμα τα διαρκείας. Πρέπει να είναι συνδυαστικά αυτά εδώ πέρα. Κάτσε ρε. Περίμενε. Τώρα εδώ αποθεώνεις τον μελλοντικό πρόεδρο της ΕΠΟ και υποτιμάς τον οργανισμό που αποθεώνεις μέχρι προχθές. Έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ σαν διοίκηση έχει ξεφύγει. Λοιπόν, έτη φωτός. Και επιχειρηματολογούσες. Έτη φωτός. Και πάλι ρωτώ, το ίδιο λέω. Με το που φεύγει ένας Γκαγκάτσης, τελειώνει αυτό. Πάμε σε άλλα θέματα. Που το λάθος που είναι. Πάμε. Είναι μια λεπτομέρεια τώρα τα διαρκείας. Τώρα το βρήκες εσύ τώρα. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Ψέματα είναι. Εντάξει, αλήθεια είναι, μην το κάνουμε τώρα. Κάνα τέταρτο θέμα. Αυτό λέω. Θέλει να κάνεις κανένα σχόλιο για τις δηλώσεις για Γιαννακόπουλου. Για ποιον. Πού είπε, για τον Καρυπίδη. Ναι, έχω να κάνω δηλώσεις. Γιατί κόλωσε και το κατέβασε το βίντεο. Κόλωσε. Εάν είχα τον Γιαννακόπουλο τώρα μπροστά μου και μιλούσαμε, ρε παιδί μου, σε μια ταβέρνα. Τρώγαμε. Μπορεί να τον είπαν δικηγόρο του. Περίμενε. Ότι μπορεί να σου πάρει τα σόβρακα. Καλά, θα σκοτώσει άνθρωπο και δεν σε παίρνει τα σόβρακα. Τίποτα δεν μπορεί να του πάρει. Δεν ξέρω τι. Τι να πάρει. Κόλωσε. Το λέω ότι κόλωσε. Τι να τον πάρουνε δηλαδή. Θα του κάνει μήνυση ο Καρυπίδης και τι θα τον κάνει δηλαδή. Θα τον πει τι. Δεν μου λες. Τι θα τον πει. Ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας πολύ εκρηκτικός χαρακτήρας που λειτουργεί αυθόρμητα πολλές φορές. Κάθε μέρα το κάνει.
Έχει πει κατά καιρούς ότι έχουμε μετανιώσει που είπε αυτό που έκανε εκείνο. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Το έχει πει. Το έχει πει, ναι. Αποκλείται όταν τον είπανε. Ρε. Δείχνει ότι φοβάται, ρε, τώρα, σου πω κάτι. Φόβος. Έχει φέρει παιχταρά σήμερα πριν από λίγο στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ. Έχει πάρει να πούμε. Εσύ που ξέρεις από μπάσκετ. Τι σε νοιάζει, ένα, γιατί εσύ που ξέρεις από μπάλα. Εσύ που ξέρεις από μουσική που άμα πεις εμένα. Κάθομαι να ακούσει το Μητροπάνο να πούμε. Άλλο θέλω να σε πω τώρα. Φαίνεται ότι κόλωσε. Δηλαδή σε αυτά που είπε για τον Καρυπίδη, βγαίνει μάγκας ο Καρυπίδης τώρα. Ξέρεις γιατί βγαίνει μάγκας ο Καρυπίδης? Γιατί κατεβάζει το βίντεο άλλος να πούμε. Ναι. Άμα εγώ πω κάτι και κατεβάσω το βίντεο, εγώ που δεν είμαι ο Γιαννακόπουλος, ούτε είχα μπαμπά το Γιαννακόπουλο, που κατέβασα βίντεο εγώ δικό μου πριν χρόνια, λέει κατέβασε το, θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ κατεβάζει βίντεο εγώ. Οι ανθρωποφάγοι από κάτω, κόλωσες, έκανες, έρανες, κόλωσα. Λέω, ναι, όχι, φοβιτσιάρι το ένα τ' άλλο. Εγώ δεν έχω την οικονομική επιφάνεια του Γιαννακόπουλου, ούτε τον παπά του Γιαννακόπουλου. Γερό να τον έχει ο Θεός να βγάζει εκατομμύρια για να τα δίνει σε εμάς σε φάρμακα. Άλλο λέω εγώ. Πήγανε να κάνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη πλάκα τον Καρυπίδη με τον Γιαννακόπουλο, τι είπε κτλ. Καταρχήν, όταν ήταν εκείνη τη χρονιά, δεν έπαιζε η Βέρεια με τη Σπάρτη. Άρα από, στο μάτσο ότι θα το στήσουμε δεν υπήρχε Βέρεια Σπάρτη. Ωραία. Άρα αυτός κατεβάζοντας το βίντεο και Βέρεια Σπάρτη δεν υπάρχει, γίνεται μάγκα ο Καρυπίδης. Εμένα κοιτάς την κόμενα στο κινητό. Ακούω. Τι ας σου πω, με ρωτάς και σ' απαντάω, τι ακούς? Εσύ τι κάνεις? Ποιος έγινε μάγκας στο θέμα για 100% ο Καρυπίδης. Λοιπόν, τι κάζεις? Τι κάζω? Εγώ είπα ότι μάλλον τον είπε κάποιος δικηγόρος, μην κάνεις. Ναι, και τι θα τον κάνουν δηλαδή? Θα έχω τα λεφτά του Γιαννακόπουλου και θα τρομάξω εγώ από τον δικηγόρο. Εδώ δεν τρομάζουμε τώρα που είμαστε απένταροι, θα τρομάξουμε με τον δικηγόρο. Γιατί αυτό δεν τρομάζουμε? Γιατί? Τι να μας πάρουν? Να μας πάρουν τι? Όχι, τι? Το dessert. Ρε τα αγόρι μου, άλλο σου λέω εγώ τώρα. Κόλωσε ο μάγκας. Κόλωσε. Το λέω δημόσια να τα ακούσει. Κόλωσε. Εγώ τον Γιαννακόπουλο τον πάω. Τον θέλω στο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Από το να βλέπω τη φάτσα του Αλαφούζου. Χίλιες φορές τον Γιαννακόπουλο. Χίλιες φορές ένα τέτοιο. Ένα τρελό. Με τρελό, με λεφτά να δίνει, να κάνει. Τι θα. Αν ήταν ο Γιαννακόπουλο τώρα στο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, θα ήταν ο Παναθηναϊκό τέταρτο. Θα είχε αυτό το χάλι. Αποκλείεται. Λοιπόν. Εδώ πετάει λεφτά στο μπάσκετ. Λοιπόν. Πήγα να του κάνανε μαγιά, βγήκε εκεί. Τα έκανε γη μαδιά. Πλακώθηκε πίσω στο ψητοπολείο εκεί, πλακώθηκε. Του αρχιού. Ναι, εντάξει, εγώ το γουστάρω τον Γιαννακόπουλο. Είμαι δηλαδή φαν του. Αλλά χθες κόλωσε. Εγώ δεν το κατέβαζα το βίντεο. Όσο δικηγόρια και μου. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι από τη μεριά του Καρυπίδη που να δίνει. Κάτι για τα γήπεδα μου, εντάξει τώρα. Κατηνιά ήταν, εντάξει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Εντάξει, κατηνιά ήταν. Με συγχωρείς. Οφείλει ο Καρυπίδης σαν επιχειρηματίας και παράλληλα σαν μεγαλομέτωχος του Άρη. Ας είναι η αδερφή του, μην πεταχθεί κάποιος. Ο ίδιος είναι. Ναι, η αδερφή του έχει τη μεταχείριση. Και να μην λέτε φλακία. Λέγε ρε παρακάτω, μην το κουράζεις. Να λέει κάτι προκειμένου να κοιτάξει να αποκομίσει ό,τι μπορεί για την ομάδα του. Λέει, σου λέει, ο Παναθηναϊκός πήρε το ΟΑΚΑ, πήρε και το πάρκινγκ και κερδίζει από αυτά τόσα. Το μεμπτό που είναι, που προσβάλλει τον Παναθηναϊκό. Εκεί να πούμε τώρα. Δηλαδή, αν μεθαύριο ο Σαββίδης, ναι, πει, δώσατε αυτά από την περιφέρεια για την ΑΕΚ, δώσατε τόσα για την υπογειοποίηση. Ναι. Δεν το κάνει για να πάρει και την ομάδα του. Θέλει να πάρει και αυτό. Το κακό που είναι. Δεν υπάρχει κακό. Το πήρε στραβά ο άλλος. Το πήρε ο Γιαννακόπουλος στραβά. Εντάξει. Άκου τώρα. Αυτό ήταν ο παδό του Πάου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είπε? Ρε κόκκινε, άντε τράβα για καμία ρετσινά. Γιατί είπαμε ότι είναι λάθος ότι ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει διαρκείας μέχρι τώρα. Ναι, μπορεί αύριο να σου πει αυτός, μπορεί να φέρει ένα παιχταρά ο ΠΑΟΚ αεροδρομίου, λέμε, φέρνει ένα σέντερφο, λέμε υποτίθεται, και τα βγάζει τότε. Τότε τι θα πούμε? Μισό λεπτό. Ήταν η ιδανικότερη στιγμή η κατάκτηση του τίτλου? Ήταν επίσης το ότι όλοι θεωρούσαν τελειωμένη τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια και ότι. Δηλαδή, τι μπορεί να φέρει δηλαδή το Ρονάλντο στον ΠΑΟΚ, εάν το κάνει και αυτό τι? Φτάνει ρε ένα τέταρτο με αυτό. Φτάνει ρε, φτάνει. Φτάνει. Ποια Σπάρτη Βέρεια δεν υπάρχει, άσχεται. Ψάξε καλύτερο το θέμα. Πάλι στον κόσμο, στο λαιμό σου, μυρωδιά, και δώσε ένα προγνωστικό όπως με την Ουκρανία, άμπαλε. Εσένα λέει. Εσύ ρε 999 που είσαι ο μάγος και ο γκουρού του στοιχήματος, για δώσε μας σήμερα. Εσύ είσαι τυπιστέρ, ρε, σου λέει, σε να σε κολλάει. Χτες που βγάλαμε την Τουρκία και δεν μας είπε τίποτα. Τι έβγαλε, τι έδωσε στην Τουρκία? Α, στο Τουρκία. Μεγάλη δουλειά έκανε, έδωσε εσά στην Τουρκία. Περίμενε. Με ένα 40 μανούλα. Ένα 75. Έλα, που είναι ένα 75. Ένα 75 είμαι εγώ. Περίμενε. Το στοίχημα
Ναι. Έχει τακτική. Α, για πες. Και λειτουργείς με κάβα. Ο Τίμιος Τύψας έχει κάβα. Μάλιστα. Λέει, έχω αυτά τα λεφτά και παίζω με αυτά. Ο Τίμιος πότισε η κάβα. Και λες, είμαι συν ή είμαι πλην. Mm. Λοιπόν, εγώ όταν έπαιζε Τουρκία-Γεωργία, είπα Max Bet στην Τουρκία. 100 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποντάρισμά σου. 100 ευρώ θα παίξεις. Έχει σημασία αυτό ή όχι? Μάλιστα. Όπως το ίδιο σήμερα λέω για το Σκωτία. Αλβανία. Ελβετία. Ελβετία, ναι. Max Bet στο διπλό της Ελβετίας. 1,90. Τι άλλο θέλεις? Μάλιστα. Ποια Σκωτία, ρε φίλε? Μάλιστα. Αν... Με τα πολλά λεφτά παίξει τα Κίνα, πούμε. Αυτό εννοείς. Υπάρχει, υπάρχει παιχνίδι. Όπως πίστευα πολύ, το Ρονάλντο θα βάλει γκολ. Ναι. Ποιος έχασε τις κορυφαίες ευκαιρίες της Πορτογαλίας? Ποιος θες να τις χάσει, ρε κόκκινε? Το εννιάρι που είναι ο Ρονάλντο. Τι λες, ρε βραμένα? Ποιος θα τις χάσει? Έχει Λεάο. Έχει Φερνάντες. Έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Έχει παιχταράδες. Ο τερματοφύλακας έφαγε δύο. Πόσες τελικές έκανε ο Ρονάλντο? Τέσσερις στην εστία. Μάλιστα. Εκτός... Η μία δεν μέτρησε και τον... Εκτός εστίας, πόσες έκανε? Δύο. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Δεν κατάλαβα. Η Πορτογαλία παίζει για τον Ρονάλντο. Τις δύο μεγάλες. Δεν κατάλαβες, δε. Δεν έδωσες κανένα μεγάλο προγνωστικό, ότι θα βάλει τον κόλο Λουκάκου ή θα βάλει τον κόλο Ρονάλντο ή θα βάλει τον κόλο Εμπαπέ. Δεν λέω για σένα, ρε. Αυτά και ένα παιδί του δημοτικού, άμα βάλεις, σκόρερ τον Εμπαπέ θα σε ρε, δώσει. Φίλε, και τον Λουκάκου. Όταν βλέπει δεν τίποτα σημαντικό. Ο άλλος που βλέπει ένα 40 την Πορτογαλία. Κόρνερ μπορεί να βρεις. Κάρτες μπορείς να βρεις. Όλα θέλουμε. Μπορεί να τα βρεις. Όλα θέλουμε αλήθεια. Λοιπόν, γκολ μπορεί να βρεις. Πόσα γκολ θα μπουν στο μάτς μπορεί να βρεις. Ας τα βάλει γκολ ο Λουκάκου. Ο Λουκάκου παίζει εννιάρι, παίζουν για αυτόν, φορτώνει. Λογικό είναι να βάλει τον γκολ ο Λουκάκου. Μπορεί να βάλει γκολ, θα βάλει ο Χαφ. Το οχτάρι. Μπορεί να βρεις γκολ, θα βάλει ο Στόπερ. Αυτά είναι να βρεις. Το Β' δεν το πιάσαμε δύο φορές στη χρονιά. Ποιον? Το Β' δεν το πιάσαμε. Αυτό σε λένε, ναι. Γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό όμως. Αυτό σε λένε να πιάσεις. Άκου λίγο. Πρέπει να επιχειρηματολογείς. Τι να πιάσεις. Ψάχνεσαι. Δηλαδή. Ψάχνεσαι. Βλέπεις ότι κάρτες πολλές δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν κάρτες. Όχι. Βλέπεις. Δηλαδή παρατηρώ λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν παρατηρούν. Κόρνερ βγαίνουν όμως. Δεν βγαίνουν. Βγαίνουν κόρνερ. Δεν βγαίνουν. Δεν λαβγούν 12. Βγαίνουν κόρνερ. Κάτι γιατί με γύρω στο μυαλό. Για πες μας πριν πάμε στο διάλειμμα. Πάρ το, δες το. Δεν θα πεις ποσά τίποτα. Ποσό δεν λέω. Λοιπόν, πάμε και λέμε. Ο ΠΑΠ, στίχημα. Τουρκία-Γεωργία. Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά, κόρνερ, over, under. Over 10. 10. Πόσα χρόνια ήταν? 6, 7, πόσα. 10. 10. Ναι, yeah. Άρα έχει. Είμαι καταλαμένος. Πόσο, 2,5 μονάδες. Καλό το δίνω. Over 10 σου λέω. Εντάξει. Over 10. Ναι. Και λίγοι 10. Ωραία. Τι να κάνω, συγγνώμη. Δεν μπορεί να είσαι μάγος. Ξέρεις που θα δίνεις πολλά κόρτερ. Στις ομάδες παίζουν από τις πτέρυγες. Όχι. Ξέρεις που θα παίζεις. Στις ομάδες παίζουν από τις πτέρυγες. Περίμενε. Όποιοι παίζουν 3-5-2, τις τρώνε τις επιθέσεις από την άκρη. Άκουρε. Όσοι παίζουν 3-5-2, και άμα είναι και τι τίποτα κρυοπόλυδες οι στόπερ, δηλαδή αργή και ψηλή και δυνατή, αργά κορμιά, βαριά κορμιά, τότε θα παίζεις κόρτερ. Ξέρει γιατί το παίξα αυτό. Τότε θα παίζεις κόρτερ. Κεφάλα, ρε. Επειδή σου κεφάλα να πούμε. Ναι, για πες. Η Γεωργία, ναι, έχει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα έχει αυτό το μπεκταρά που λέγεται Κβαρατσιέλια. Δεν μ' άρεσε χθες. Άλλο καπέλο. Ε. Βλέπεις ότι και, Παραξέλια, και οι υπόλοιποι βοηθήσαν. Δεν μ' άρεσε. Και οι υπόλοιποι βοηθήσαν. Και τον είχε και δεύτερο φορ γρήγορο δίπλα. Δεν μ' άρεσε. Έχει πολύ ψηλά. Και έπαιξε δευτερόλεπτα. Να τελειώσει. 3-5-2 τον είχε γρήγορο δίπλα. Ο Καρασκέλια θέλει εκατομμύρια. Ο Καρασκέλια. Λοιπόν, δεύτερον, έχει πολύ ψηλά κορδιά στην άμυνα. Και ένα πανύψιλο καλό τερματοφύλακα. Του είδα και του τρει. Να τελειώσει. Για μάπα ήταν. Να τελειώσει. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Να τελειώσει. Βρε, ό,τι χειρότερο είχε η Γεωργία ήταν οι τρει στόπερ και ο τερματοφύλακα. Να τελειώσω. Να τελειώσει, ναι. Να τελειώσει. Όταν βλέπω λοιπόν την Γεωργία να κερδίζει 2 χρόνια στο πρώτο ημίχρονο και 3 η Τουρκία, λέω πάνω από 10 θα βγουν. Δεν γίνεται. Αλληλοφαγώθηκαν οι χαφ. Δεν διαφωνώ. Όταν είδα πως πήγαινε και πήγε ο Κβαρατσιέλια, πήγαινε πλάγια, κέρδιζε. Άρα μπορούν να βγουν. Δεν βγήκαν. Δεν βγήκαν. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι πάντα. Πώς τη βλέπετε, ρε, την μπάλα μόνο με το στοίχημα. Και πώς γίνεται και. Ακριβώς. Όχι, άλλο λέω, ναι. Δηλαδή, δηλαδή η ανάλυση που κάνετε είναι για το στοίχημα, ρε γάμο. Δηλαδή με τρελαίνετε. Όλοι οι κουμαρτζίδες με τρελαίνετε. Με βγάζετε από τα ρούχα μου, να πούμε. Τέλος πάντων. 9,99. Ναι, ναι, μη. Εγώ βρε ανόητε. Δεν παίρνω κόσμο στο λαιμό μου, βλάκα.
Λέει αυτός, αυτός. Και ο Βλάκας σου λέει ο μπαμπάς σου γιατί έχεις ένα γιο. Εντάξει. Τώρα τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα, για ποιο λόγο τώρα. Τον μιλάς για αυτό. Γιατί από το μήνυμα μπορεί και μιλάει. Ας έρθει να μου τα πει από κοντά. Και τι να κάνουμε τώρα, μάλλον με τώρα που ας έρθει να μου τα πει. Το ανόητο το διαβάζω. Και άμα κάνει πυγμαχία. Ας κάνει. Θα σε δει. Δύσκολα. Θα φωνάξει τον άλλον που ήρθε εδώ χθες. Άλλον. Άλλους. Άλλους. Ο καθένας έχει τα όπλα του. Ναι, ας θύρα τέσσερα κόλλαζε ο άλλος που έφερε χθες. Άκου λίγο. Ναι. Εγώ φίλε δεν υποχρεώνω κανένα να παίξει. Λέω τι βλέπω. Ξέρεις γιατί την πατάς. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Κανένα. Εσύ είπες παίξτε τα σπίτια σας. Αυτό είναι το λάθος. Εσύ το πες. Ναι. Όχι εγώ. Άκου λίγο. Στο το διπλό της ΑΕΚ. Άκου βρε. Και εκεί χάθηκε το προτάσμα για την ΑΕΚ. Τι πήγαν τις όχι. Μπράβο. Χάθηκαν λεφτά. Ναι. Άκου. Είναι ο τρόπος που δίνεις το στοίχημα. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Μα αυτό γουστάρει ο κόσμος. Αυτό γουστάρει ο κόσμος, αλλά γουστάρει να στη λέει μετά, γιατί αν όταν έχει στόφο. Αν μου την πει. Να είσαι ταπεινός. Λες, εγώ αυτό παίζω. Δεν λες παίξτε και κάτε και αχάχαστα και τέτοια. Στη λέει μετά ο κόσμος. Αυτό είναι το λάθος. Έχει τρόπο να το πει. Μπορεί να μου την πει, να με βρίσει χωρίς να με βρίσει. Να πει ότι. Έχει έπαρση την ώρα που δίνει το στοίχημα. Πολλές φορές. Καμία. Γι' αυτό τι λέμε. Τα λέω με στόμφο, ναι. Στόμφο δίνεις. Να πει ότι είσαι ο μεγαλύτερος κουβάς που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν θα σου πει. Δεν θα σου πει αν δεν δείξεις, αν δεν το παίξεις να πούμε ότι είμαι ο γκουρού. Αυτό είναι το λάθος. Είπα εγώ ότι είμαι ο γκουρού. Δεν το λες, το λες με τον τρόπο σου. Δεν το λες. Γκουρού είπα, όχι. Του μοιάζει τον Γουλιανό αυτό που τον ζωγράφησα. Διάλειμμα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή και γεμίζουμε τα ποτήρια μας με τη ρετσίνα 45 στροφές από την οποία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα μοναδική ρετσίνα φτιαγμένη από κορυφαίες ποικιλίες που δημιούργησαν μια premium ετικέτα που μπορεί να συντροφεύσει με το φαγητό και να απογειώσει διάθεση παρέας. Η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο, παίζει δυνατά στην ψυχή σου με τις 45 τροφές που ήρθαν για να προσφέρουν μια νέα και απολαυστική εμπειρία. 9.55 και το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Ή στο αποστάρισμα της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο AXA. Η θερμομόνωση είναι μορφή επένδυσης, καθώς μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά έξοδα. Επένδυσε στο κορυφαίο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Thermis Vitex. Θερμομόνωση για πλήρη θωράκιση, πλήρη ανάπλευση προσώψεων και επιδοτούμενο από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το αποκτάς από το ειδικό στο χρώμα και τα δομικά υλικά Κοσμάγλου που θα σε κατοποιήσει για όλα σε ένα από τα 4 καταστήματά του, στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύεσμο και στον Κόμφο της Ευκαρπίας. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, ειλικρινά απορώ. Μην είναι κόκκινε με τα μηνύματα πάλι. Όχι, όχι. Πάλι μαλώνεις μετά. Έληξε λέει με 10 κόρνερ λέει στην Τουρκία και τα δύο βγήκαν στο 97. Δηλαδή αν πληρωνόταν στο 97 θα σε πείραζε. Τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα. Ράπη λέει πως γίνεται όλοι να σε κράζουν για αυτά που λες για την μπάλα, αλλά όταν συμφωνούμε σε ένα όλα είναι όλοι στα καφανία. Το είπε και ο Ραπτόπουλος. Επίκληση την αυθεντία είσαι ρε άτιμε. Συγκεκριμένα να μας πεις τι δεν πιάσαμε στην μπάλα. Τι δεν πιάσαμε φέτος στην μπάλα δηλαδή και το είπε ο Ραπτόπουλος στο καφενείο. Όχι, τι? Κομπλιμέντο σου κάνει. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Καλό είναι αυτό να ακούγεται η μάπα μου. Στο καφενείο. Φυσικά και είναι στο καλά. Καφενείο πρέπει να ακουστεί. Και όχι μόνο για λάθος. Πού να ακουστεί δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής. Και όχι για λάθος. Αν ακούγα το όνομά μου στο Μέγαρο Μουσικής, θα είχα πρόβλημα. Και όχι στο για καφενείο, ναι. Και όχι για λάθος λόγους. Εντάξει. Καφενείο και πάντα. Αλλά ναι. Αυτό. Δηλαδή έλεος. Ξέρεις, χάθηκε αυτό ή κερδίθηκε αυτό ή έκανε. Δηλαδή... Κόκκινο, όταν μπλέκεται με το κουμάρι και γίνεται σε tipsters, να ξέρετε, είναι ανθρωποφαγική η κοινωνία κάτω που σας παρακολουθεί. Με συγχωρείς. Ναι. Πόσα μη θυμή, μην έχεις παράπονο. Πόσα χρόνια με ξέρεις? Από 15 χρονών. Ασχολούμαι από τότε με στοίχημα και με ζόγο. Αφού έπαιζες μονόπολη, αντί αν έπαιζες μονόπολη έπαιζες ζάργες. Όχι, έπαιζα και, έπαιζα και στοίχημα από τότε. Στοίχημα δεν ξέρω αν έπαιζες, φρουτάκι έπαιζες, φρουτάκι έπαιζες σίγουρα. Εσύ, δεν τα πάντα έπαιζες, το ξέρω. Ξέρω τι κουμαρτζής ήσουν, λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου πεις. Το έκρυψα ποτέ. Είπα δηλαδή, ότι είναι κακό. Εγώ ρωτάω το φίλο. Ναι. Λες ρε φίλε, εσύ να στεναχωριέσαι περισσότερο από μένα που το έδωσα.
Εγώ έχω χάσει καταρχήν για την ώρα. Και ο Κωστής το ξέρει. Οπότε, και έχω πει 100 φορές, δεν θα ακολουθείτε όποιον το παίζει μάγκας, όποιον έχει ρέντα και τα πάει καλά. Συμφωνείς? Εγώ είχα ρέντα 1,5 μήνα πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Και είχα πριν από αυτό, ό,τι έλεγα έβγαινε το αντίθετο. Ακριβώς. Είναι φεγγάρια αυτά, τι να κάνω. Όποιον έχει καλό φεγγάρι, ακολουθήστε τον. Μπράβο. Άλλο έχει κάτι να πεις? Δεν έχω κάτι. Με ρωτάνε για τον Ηρακλή τι γίνεται. Τι να γίνει, ρε παιδιά, περιμένουν τις υπογραφές. Τον Ηρακλή. Εμένα δεν μ' αρέσει ένα. Εγώ άκουσα το Ευγενείο χθες. Χθες βγήκε. Μου φαίνεται. Ναι, στον Μπούζο. Μου φαίνεται, ναι, στον Μπούζο. Δεν μ' άρεσε αυτά που έλεγε. Τι δεν σ' άρεσε? Μακάρι να γίνει, θα δούμε, περιμένουμε. Μετά διάβαζα ένα site του Ηρακλή που λέγει ότι περνάνε παίκτες και προπονητές που τους χρωστάνε λεφτά να κάνουν παρέλαση. Ποιος το λέει? Ένα site το 1908 Ηρακλή. Πώ λέγεται? Ναι, και δεν ξέρω ποιο το έχει. Εγώ το διαβάζω γιατί μπαίνω εκεί και διαβάζω κανένα νέο του Ηρακλή. Κακό κάνω. Καθόλου. Εντάξει. Ή επειδή να κρύψω το μέσον. Αυτό θεωρώ. Καλά κάνεις, ναι. Αυτό μπαίνω και να του πω ότι δεν είναι. Αυτά τα δύο κομμάτια με κάνανε να είμαι λίγο φιδωλό στο κομμάτι του Ηρακλή. Δηλαδή. Καταρχήν δεν πήρε ακόμα διοδότηση. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάρει. Εγώ λέω ακόμα δεν πήρε. Το ερώτημα είναι το εξής, για να πάμε γρήγορα. Ποια ΕΠΟ θα δώσει την άδεια, η απερχόμενη ή αυτή η οποία θα είναι τώρα? Να απαντήσω με δύο κουβέντες και ένα. Απάντησε, γιατί βλέπω καθυστερεί το έργο. Ποιος χάνει αν δεν γίνει το deal, ποιος είναι ο πρώτος που θα χάσει? Ο Ηρακλής. Ο Ευγενείου. Ο Ευγενείου γιατί δεν πάρει τα λεφτά. Φυσικά. Ναι. Είναι λογικό να ανησυχεί όσο περνάνε οι μέρες. Ναι, γιατί τον άκουγα να ανησυχεί. Αυτό λέω. Είναι... Δηλαδή αυτά που έλεγε τον έβλεπα να ανησυχεί. Ότι δεν ήταν σίγουρο ότι θα γίνει το τρίτο. Ρεσί με λέει. Επειδή είχε γίνει. Δεν μου λε, αυτό είναι χαλασμένο εδώ. Όχι. Δεν βγάζει αέρα. Είσαι στο αέρα, βγάζει κάτι βγάζει. Όχι, μια χαρά είναι. Δεν βγάζει. Θα το κατεβάσω. Κατέβασε το, δεν ξέρω τι θα κάνει. Σε μένα φτάνει πάντως. Εμένα δεν με φτάνει. Είσαι, φαίνεται ανέβηκαν οι ορμόνες σου και παρά είσαι θερμοαίμο. Είμαι, τι να κάνω. Μ' αρέσει νομίζεις. Το μυαλό μου να συνέχεια εκεί. Στο σεξ. Μ' αρέσει, νομίζει. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Είναι φυσιολογικό. Έχω 200 δουλειές να κάνω. Κατούρα και λίγο. Τελείωνε τώρα. Βάλ το πιο κρύο τώρα γιατί. Το βάλα. Έχει σε μένα το κρύο. Δεν με λες κρύο. Δεν είσαι κρύο. Άλλα είσαι. Λέγε παρακάτω. Εγώ λέω δεν θα γίνει δουλειά. Άκουλα τη. Είναι λογικό ο κύριο Ευγενείου να ανησυχεί. Γιατί να ανησυχεί αφού είναι όλα τακτοποιημένα. Θα χάσει χρήματα. Άρα γιατί να ανησυχεί. Άρα υπάρχουν θέματα. Αυτό σε λένε. Ένα-ένα. Το θέμα είναι απλό. Ναι. Γιατί κολλάει, ρε πουλάκι μου. Στο Μονεβασιώτη. Ωραία. Τι θέλει ο κύριος Μονεβασιώτη? Τίποτα δεν είναι που να θέλει. Αλλά. Έχει κάνει ένα τεράστιο επιχειρηματικό deal. Τι να κάνουμε, ψάχνουμε γράτες να το βρούμε. Να τελειώσουμε. Ωραία. Όταν βγαίνει κάθε εβδομάδα και φεύγει ταξίδι για το φρανσάιζι της Δοδόνης. Ναι. Είναι Δοδόνη φταίει δηλαδή. Δεν φταίει. Ναι. Ο Μονεβασιώτης είναι επιχειρηματίας. Ναι. Δεν είναι ο μπακάλι γειτονιάς. Δεν είναι εδώ κάθε πέρα. Τώρα αυτά που με λες τώρα. Και να ξέρεις. Ναι, για πες. Δεν του αρέσει να ταξιδεύει με αεροπλάνο. Ναι. Φοβάται. Φοβάται, ναι. Καλά κάνει. Με αυτοκίνητο πάει παντού. Σου λέει να πέσει κάποια τουρμπίνα. Με αυτοκίνητο θέλει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Λοιπόν, τώρα έχει κάνει αυτό το deal. Ναι. Και πηγαίνει σε χώρες. Πρέπει να ξαναπάει. Πρέπει να ξαναπάει. Ναι, ναι. Εγώ γιατί χαλάσω. Δηλαδή, άμα έρθει μια μέρα που στη διάλειμμα και βάλει μια υπογραφή, αφού είναι όλα καλά, θα τον χαλάσει τον Μονεβασιώτη, άμα θα πάει για τη Δοδόνη ή να πάει δηλαδή τον Γιώργο το Δόνη. Τι με λέει τώρα, πλάκα με κάτι. Αυτά που λέω δεν ισχύουν, δηλαδή. Τι να ισχύσουν, ρε φαντασία. Δεν στέκουν αυτά. Όχι, είναι. Δηλαδή, τρέχει λέει στην Σαουδική Αραβία για τη Δοδόνη. Ωραία. Στην Ελλάδα πόσες μέρες το χρόνο είναι. Το μήνα είναι 10. Τώρα ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Βράστο παραμύθι, πες μας γιατί δεν υπογράφει ο Ηρακλής. Δεν περνάει στα χέρια του. Τυπικό είναι το θέμα. Τι τυπικό είναι ρε το θέμα. 15 μέρες τυπικό θέμα. Δεν υπάρχει τυπικό θέμα 15 μέρες. Ανέβηκε. Τι ανέβηκε? Ανέβηκε την ημέρα που σε είπα, την ώρα που σε είπα. Φρεόλα έγιναν την ώρα. Υπογραφή δεν βλέπω εγώ. Για ποιο λόγο δεν έπεσε? Για ποιο λόγο δεν έπεσε λίγο? Ο Ευγενείου δευτερόλεπτα τον άκουσα σαν να έπαθε με τα λόγια, κατάθλιψη ήταν. Πώς το είπες? Σαν να έπαθε με τα λόγια. Δεν ξέρω πώς το λένε. Πού τα αλλάζει όλα. Πού να πιάσουν. Σαν κατάθλιψη. Πού να πιάσουν και ζέστες. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ο Ευγενείου. Λοιπόν, οι άλλοι γιατί γράφουν στο site το 908 ότι ζητάνε 500 παίκτες και προπονητές. Ο Παναγόπουλος γιατί βγαίνει εδώ και λέει δύσκολα θα γίνει και τα λοιπά. Δηλαδή χάσει. Ο Παναγόπουλος χαζός είναι ο Παναγόπουλος. Πανεύκολο. Και εμείς είμαστε έξυπνοι. Πανεύκολο. Για να ακούσω. Μόλις ήταν τυρί.
Τα βγάζει ένα-ένα τώρα. Μόλις ήταν τυρί, σου λέει δεν θα φάμε. Μάλιστα. Γιατί να μην φάμε, άμα δω τυρί εγώ. Τι να φάω, καρπούζι, τυρί μου αρέσει να φάω. Συνέχισε, ακούω εγώ τώρα. Όλοι αυτοί. Μάλιστα. Είναι λογικό να θέλουν να πετήσουν. Μάλιστα. Ο νόμος τι λέει, μπορούν. Κάποιοι είναι. Πώς είναι. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα και όχι αόριστα. Κάποιοι είναι. Κάποιοι δικαιούνται δηλαδή αν υπογράψει και πάρει ο Δοδόνης την ομάδα να ζητά λεφτά. Αυτό λέμε. Και αυτά. Αυτό αλλάζει το budget των χρημάτων. Όχι. Όχι. Και αυτά τα έχει υπολογισμένα. Α, τα υπολόγιζε και αυτά. Ωραία. Άρα. Ρε εσύ, είχε πέντε λόγους για να πάρει την ομάδα. Φρε δέκα να είχε. Τους θυμάσαι τους λόγους. Άντε πάλι. Ποιοι ήταν οι λόγοι. Πρώτον, να πάρει αδειοδότηση. Ναι. Πήρε. Δεύτερον, Καφταζόγλιο. Πήρε. Τρίτον, χρέη. Πήρε. Τέταρτον, να σωθεί η ομάδα. Αυτό έγινε. Πέμπτον, ποιο ήταν. Ποιο ήταν. Να πάρει αδειοδότηση. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, ναι. Είπε, τα διαγράφω όλα, δεν με ενδιαφέρουν, ούτε τα υπολόγισε, τα έμαθε, τα ψάξε, τα χρέη Πουτά. Των παλαιότερων διοικήσεων, ναι, ναι. Και σου λέει, τα πληρώνω όλα. Και ρωτάω εγώ τώρα, γιατί αυτά δεν είναι ούτε 100.000, ούτε 200. Άρα πού κολλάει το θέμα, θα μας πεις. Δεν κολλάει, ρε φίλε. Γιατί δεν υπογράφει. Υπήρχε μια διαφορά, ναι. Μεταξύ ερασιτέχνη, ναι. Και Ευγενίου. Τι σημαίνει αυτό, όταν είχε. Κάτω τάλιρα. Απλό είναι. Μπράβο. Στο αγαπητό. Τάλιρα κάτω. Αυτό ήταν που είχε γράψει ο Μάστορας. Φρετάλιρα κάτω. Που σε έλεγα την πορεία. Τι θέλει ο Ραστέχνης από τον Ευγενίου. Ο Ευγενίου ήθελε τον. Τι θέλει τον Ραστέχνη. Και τελείωσε. Είχαν συμφωνήσει σε ένα τίμημα, ναι. Για την αγορά του Αφημί. Το οποίο δεν είχε δώσει ο Ραστέχνης. Ούτε πρόκειται να το δώσει. Έκλεισε. Μάλιστα. Ωραία, τον Ευγενίου. Έκλεισε. Τελείωσε γι' αυτό. Άρα πρέπει να ξαναβρεθούν. Ναι. Και να υπογραφεί αυτό. Μάλιστα. Να δεχτώ την ερώτηση ανησυχίας. Γιατί αργούν από την ΕΠΟ και δεν βγάζουν την αδειοδότηση. Ναι. Πάλι δεν ανησυχώ σου λέω. Μάλιστα. Γιατί δεν θα ερχόταν εδώ σε εισαγωγικά. Μετά. Να τελειώσω. Ναι. Με τα βαΐων και κλάδων. Αν δεν ήξερε τι γίνεται. Δεν μπορεί να έχει το νομικό του επιτελείο το καγκάτσι και να μην έχει δύο ανθρώπους εκεί μέσα να μην μάθει τι έγινε. Μάλιστα. Λάθος το σκεπτικό μου. Οπότε πού καταλήγει για να τελειώνουμε. Ότι. Τυπικό είναι το θέμα. Είναι τυπικό το θέμα. Τυπικό. Και δεν ανησυχείς το βράδυ, πρέπει να κοιμηθείς. Δεν ξυπνάς το βράδυ, δηλαδή. Όχι. Με τη μάσκα. Μάλιστα. Τελείωσε. Εντάξει. Στο απλοποίησα. Εγώ αν ήμουν Ηρακλής, θα ανησυχούσα γιατί πάντα το κακό βάζω. Τεκμηρίωσα. Τεκμηρίωσα. Άφησα κάτι αναπάντητο. Οι άλλοι γιατί γράψανε το 1908 ότι είναι πολλά τα λεφτά που ζητάνε. Δεν είναι λογικό, ρε φίλε. Ναι, μήπως χαλάσει γι' αυτό το λόγο. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Υποθέτουμε ότι τα χρέη του Ηρακλή είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ο Ραπτόπουλος, σύμφωνα με το συμβόλαιό του, είχε να παίρνει 300 χιλιάρικα. Ναι. Του επιδικάστηκαν 700. Ωραία. Με τόκους και τα λοιπά. Έχει και τόκους, τι να κάνουμε. Σε παίρνει τηλέφωνο Κόκκινος. Λέμε ότι εγώ είμαι ταμείας. Και σου λέω, Ραπτόπουλε, ναι. Τα 300 σε περιμένουν ζεστά. Θα είναι ανόητο από τη μεριά σου να πει θέλω 700 και. Μπορεί να βρει κανένα ζαβό και να θέλει και τα 700 που να κάνει. Εντάξει, εγώ θα τα έπαιρνα τα 300 και το 250. Λέω, ό,τι δούλεψε, ναι. Πάρτα. Ναι. Πάρτα, όλο. Ακέραια. Γιατί τα δούλεψε. Το 99% θα τα πάρει. Άρα δεν θα υπάρχει. Αυτοί γράφουν, ναι. Γιατί τώρα κάποιοι θέλουν να έχει πρόβλημα να κλείσει. Ναι. Από το θέλουν μέχρι θα έχει υπάρξει. Ωραία, για να το τελειώσουμε, μην κουράσουμε τον κόσμο. Είναι τυπικό το θέμα και οι υπογραφές θα πέσουν εντός των ημερών. Αυτό μου λες. Ναι. Τελείωσε. Άλλο θέμα. Ωραία. Κουτ. Αυτά που μας λες είναι τις προηγούμενες εβδομάδες που παίρνουν στην επικαιρότητα τις εξελίξεις. Μα δεν υπάρχουν εξελίξεις. Δεν υπάρχουν εξελίξεις. Απλό είναι. Ό,τι είναι το είπαμε. Μάλιστα. Θες να πεις κάτι για την υπόθεση. Λίτρα. Όχι. Θα πω σε άλλο μέσο που δουλεύω. Όχι. Δεν θέλω να μπλέξω το ραδιόφωνο. Και, γιατί δεν θα είμαι ο εαυτός μου αν πω κάτι για τον κύριο Λίτρα. Και αν δεν είμαι ο εαυτός μου θα έχουμε προβλήματα. Οπότε σε μέσα τα οποία είναι άλλα. Και δεν θα έχω προβλήματα ούτε εγώ ούτε τα παιδιά. Κάτι απλό. Πάμε παρακάτω, δεν θέλω να μιλήσω. Κάτι εύκολο, απλό. Ναι. Απλό. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε. Σε πονηρεύει λίγο. Τι να με πονηρεύει. Αυτό μόνο. Η ιστορία σε πονηρεύει λίγο. Καθόλου. Πόσο χρόνο είναι ο Λίτρας. 52. Παραπάνω είναι. 52. Πόσο χρόνο είναι η γυναίκα του? 37. Πόσα χρόνια διαφορά είναι? 15. Μάλιστα. Ζήτησε το τηλέφωνο να το δει και τέτοια. Αυτό ξέρουμε. Άρα ζήλεψε. Πολύ πιθανόν. Άρα η ζήλια τον έφερε εκεί.
Δεν το ξέρουμε. Αυτό υποθέτουμε. Αυτό λέμε. Μόνο οι κασίες μπορούν να κάνουν. Εγώ ψάχνω να βρω το κίνητρο. Λεφτά. Άλλο λέω εγώ. Λεφτά. Λεφτά γιατί λεφτά. Λεφτά τι λεφτά. Λεφτά. Δεν ξέρω. Δεν μπλέκω. Σε τέτοια δεν μπλέκω. Φιλέ, απλά. Άκου. Απλά αν μιλήσω για το λίγο. Όπως δεν είναι. Ραδιο... Κάτσε λίγο. Ρε. Περίμενε λίγο. Όπως δεν είναι όλοι οι άντρες το ίδιο, δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο. Μάλιστα. Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Δηλαδή, αυτό που έγινε χτες με πονήρεψε. Το ότι πήγε η πρώην γυναίκα του με την κόρη του να πάρουν χρήματα δικά του και ρούχα και πάτησε το panic button. Λέω γιατί. Δεν πήγε ο ίδιος. Με έβαλε σε σκέψεις, να το πω διαφορετικά. Άλλα προβλήματα δεν έχεις να λύσεις εσύ. Αν πλακώνεις τις μπουγιές της γυναίκας του ο Λίτρας θα είναι το πρόβλημα. Εγκληματικό. Δεν. Εγκληματικό. Το πρόβλημα δεν είναι στο σπίτι μου, δεν είναι στην οικογένειά μου, δεν είναι στους φίλους μου, δεν είναι στη δουλειά μου. Μακριά από μένα και ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Δεν μπλέκω. Το κλείνω εδώ. Δεν μπλέκω, όχι. Άμα τύχει σε μένα, ξέρω τι θα κάνω. Άκου, θα το διαβάσεις. Ακροατή. Παρακάτω. Ναι. Γιατί ειλικρινά τρελαίνω. Ναι. Ρε κόκκινε λέει. Αν ο Μουρεβασιώτης βρέχει και τρέχει με δουλειά, τι να πει ο Μαρνάκης που είσαι όλη μια τρίχα από τα φρύδια του. Ναι. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Απάντω. Που έχει δύο-τρεις ομάδες, 500 επιχειρήσεις. Ή απάντα. Απάντω. Ναι. Είναι το ίδιο το επιτελείο του κυρίου Μαρνάκη με το επιτελείο του κυρίου Μουρεβασιώτη. Δεν ξέρω εγώ τι επιτελείο έχει ο καθένας, ρε κόκκινε. Πόσα καράβια έχει ο Μαρνάκης. Πόσα καράβια έχει και πού είναι ο γκωμένο του Μαρινάκη. Είναι από τους κορυφαίους. Είναι από τους κορυφαίους άνθρωπος. Έχει τα LNG τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο καλύτερο για τον Μαρινάκη. Γιατί ο Μουρεβασιώτης δηλαδή τι έχει, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει ανθρώπους. Προφανώς ναι. Ο κύριος Μαρινάκης που έλειπε και καιρό κάποια στιγμή από το Λονδίνο. Μάλιστα. Έχει δομήσει έτσι τις επιχειρήσεις του. Μάλιστα. Που έχει για τον χρόνο ασχοληθεί και με τη Ρίο Αβε. Και με την Νότιχα. Ενώ ο Μουρεβασιώτης που έχει τα κουρασά του. Ο κύριο Μουρεβασιώτης δεν μπορεί να έχει. Να τελειώσω. Το φούρνο. Θα πηδήξω από τον μπαλκόνι μεσημεριάτικα. Τι να πηδήξω. Θα χαθεί και η καμπάνια. Ναι. Μην το κάνεις αυτό. Άκουσε. Κάπου σκαλώνει το θέμα τώρα. Δεν σκαλώνει. Άντε πάλι τα ίδια. Γιατί δεν ακούς. Γιατί δεν ακούς. Γιατί είστε καταραμένοι, γι' αυτό δεν ακούω. Είστε καταραμένη ομάδα, γι' αυτό δεν ακούω. Δεν μου λες, βλέπεις αν είμαι ψύχρωμος ή όχι. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι είμαι τόσο ψύχρωμος. Εσύ. Ναι. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει, εσύ ψύχρωμος θα είσαι. Εσύ και ο Βρίζας. Αν γίνει. Αν θα πέφτουν πολυκατοικίες και εσείς θα τραγουδάτε το Κουάντα Αλα Μέρα. Ρε δεν πιάνεστε εσείς. Ποιο, πώς το είπε το τραγούδι. Κουάντα Αλα Μέρα. Ορίστε. Μπαλάντα Αλα Τρόμπα. Κουάντα Αλα Μέρα δεν λέγεται. Κουάντα Αλα Μέρα. Ε, αυτό. Κουάντα Αλα Μέρα. Κουάντα Αλα Μέρα. Βάλτο ρε λίγο. Βάλτο ρε! Βάλε και θα ξεχάσω και τα ισπανικά που έχω σπαδάσει και έχω πάρει 18 πτυχία. Είχα ένα διευθυντή σε μια εταιρεία, σκοτωμός γινόταν. Γιατί τα ισπανικά? Χαμός σου λέμε, ο ένας συνέτερος έτρωγε λεφτά στη Βουλγαρία από τον άλλον. Χαμός ιστορίες και τα λοιπά. Υγεία. Τέτρεχε αυτό, βγάλε φωτοτυπίες, έχει το δικηγόρος, θα γίνει το δικαστήριο αυτό και τα λοιπά. Κατεβαίνει ο διευθυντής, Κουάντα Αλα Μέρα, ζει, είναι Κουάντα Να Μέρα, όχι Λα Μέρα. Κουάντα δύο μέρες, είναι ωραίο τραγούδι, μου αρέσει. Είναι το τραγούδι του Ανέστητο. Κουάντα Αλα Μέρα. Χαμός γίνεται και αυτός ακούει το Κουάντα Αλα Μέρα. Καλησπέρα, Ηρακλής FM εκεί. Σωστά πήρα. Άκου. Καλοκαιρινότατο. Παίρνεις κοκτέιλ από τον μπάρμαν. Ανεβαίνει το ζάχαρο 1,5. Βλέπεις τις κορμάρες να χορεύουν. Εσύ δεν κουνιέσαι για να μην φανεί ο κοιλιακός. Εσύ δεν έχεις. Πείτε μένα. Έχασα. Έχασα, κοιλιακούς δεν έχεις. Σε τρία κιλά ακόμα. Άκου. Πω, φανταστείτε με τώρα με τον Ραπτόπουλο να φοράμε και σομπρέρο και να χαζεύουμε. Άκου. Κουάντα Αλα Μέρα. Να μέρα. Να μέρα. Άρρυπα Κουάντα Αλα Μέρα. Μοχίτο FM διάλειμμα. Πώ λέγεται το τραγούδι. Ποιο. Κουάντα. Κουάντα Αλα Μέρα. Να μέρα. Να μέρα. Κούτρα Αλα Μέρα. Κουάντα Αλα Μέρα. Παίξε μπάλα. Πάρεις γραμμές. Να βγάλουμε κόσμο. Βγάλε κόσμο τώρα. Το 2310-13-90 είναι δικά σας. 9.55 καιρό. Το μήνυμά στο 54-045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε μηνύματα οι φίλοι οι οποίοι δεν θέλουν τηλεφωνήματα. Να πω ότι πιάσανε τον έναν. Θυμάστε το περιστατικό που έγινε ξημερώματα
σε live μετάδοση που πήγε άλλο και ψήφισε από την γιαγιά την αλυσίδα. Φουκαράς κι αυτός. Κρίμα είναι. Τι δήλωση μπορεί να έκανε. Τι θέλει για την αλυσίδα, λέει. Γύφτος ήτανε. Αλλοδαπός. Τώρα τι αλλοδαπός δεν κάνει. Αλλοδαπός γύφτος. Δεν έχει μόνο Έλληνες γύφτους, έχει. Έχει αλλοδαπούς. Απαντού. Θα σου πω και κάτι άλλο. Άκου τι θέλει η γιαγιά την αλυσίδα. Ήταν χρυσή η αλυσίδα της γιαγιάς. Ναι. Προκαλούσε και η γιαγιά. Έλα το. Εντάξει. Το κάτι δείχνει. Τι δείχνει? Κάτι δείχνει. Έχεις δει πολλές γυναίκες να έχουν χρυσές αλυσίδες στην παραλία. Χρυσές. Δεν κοιτάω. Ακριβά αντικείμενα. Δεν κοιτάω τι φοράνε. Και εγώ τα πόδια τους κοιτάω. Άλλο λέω. Εγώ άλλα κοιτάω. Ρε κόκκινα, άλλο σε λένε. Έχεις δει πολλές γριές νέες γυναίκες να φοράνε χρυσή αλυσίδα στη θάλασσα. Όχι. Το προκάλεσε κακώς. Πήγε την έκλεψε τη γυναίκα κακώς. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις και μια χρυσή αλυσίδα στο. Πώς το λένε. Δεν είναι συνηθισμένο. Τέλος πάντων. Εσύ άμα αφήσεις μια βαλίτσα στα μάξι. Τσάντα. Άλλος θα κάνει αυτά. Δεν θα στηφάνε την τσάντα. Άλλος θα κάνει αυτά. Εμένα μου τη φάγανε. Αφού έδειξες και που την. Ρε τα αγόρι μου, άλλο λέμε. Εσύ το μόνο που έχει. Αυτός φταίει που. Ένα βελάκι. Κάτσε. Εδώ είναι η τσάντα. Με το λογαριασμό σου φταίει τώρα. Ο κλέφτης ή εγώ που αυτή την τσάντα εκεί. Ποιος φταίει. Άκου λίγο. Φταίω εγώ. Πώς αφήνεις την τσάντα εκεί. Δεν αστείο, όχι. Αυτό δείχνει μια κατάντια της κοινωνίας. Τι κατάντια, ρε κόκκινε. Άφησα την τσάντα εγώ στα μάξι, την ξέχασα. Ναι. Φταίω εγώ. Δείχνει μια κατάντια. Φταίω εγώ, πόσα τα εκατό, πόσα φταίει ο κλέφτης. Πόσα φταίω εγώ. Δείχνει μια κατάντια. Άντε πάλι τα ίδια. Άστο. Πιάσανε, λέει τον αυτόν. Και τι να τον κάνουν, να τον βάλουν φυλακή. Με το λίτρα μαζί να τον βάλουν. Ποιον, κελί. Ποιον βάλανε. Έλα, πάμε στα θέματα τώρα. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Πέρα, ρε Παναθηναϊκός. Καλώς λοιπόν, τον. Δεν θα μιλήσω για τις ομάδες σήμερα. Δεν έχω καθόλου. Μουτ. Δεν κινείται και κάτι στον Παναθηναϊκό ακόμη. Οπότε, τι θες να πεις. Ναι. Οπότε, αυτό που θέλω να πω. Μπορείτε. Είναι ότι σχετικά με αυτό που είπατε για τον Γιαννακόπουλο, γιατί τον ενόχλησε. Γιατί τον ενόχλησαν οι δηλώσεις του Καρυπίδη. Μάλιστα. Αν ακούσατε, ο Καρυπίδης είπε ότι ετοιμάζουν 300 εκατομμύρια έργο για τον Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Ναι. Το οποίο Βοτανικό το ακούμε εδώ και 15 χρόνια και δεν έχει κινηθεί τίποτα. Αλήθεια λες. Και ότι του παραχώρησαν το ΆΚΑ. Βέβαια το ΆΚΑ, λογικά εσείς εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη θέλατε να μείνει. Να ρημάξει όπως ρημάζει το Καφτατζόγλου. Ναι. Ποιος το είπε αυτό, γιατί να θέλει να ρημάξει. Μισό λεπτό, να μιλήσω πρώτα, θα μου πεις. Ή όπως ρημάζουν τα Ολυμπιακά έργα, διότι ο Γιαννακόπουλος το παίρνει το ΆΚΑ, το έχει κάνει ήδη πολύ καλύτερο γήπεδο από ό,τι είναι. Εννοεί. Και έχει σκοπό το καλοκαίρι φέτος να το κάνει ένα τεράστιο έργο. Και μπράβο του. Για να μπορεί να αφήνεται όλος ο κόσμος της Αθήνας. Και μπράβο του. Μακάρι να το κάνει. Αλλά φέτος ο Καρυπίδης τον ενοχλεί αυτό. Διότι έχει ο κύριος Καρυπίδης τη μιζέρια της Θεσσαλονίκης που δεν θέλει να πάει μπροστά μάλλον. Σε άλλο κόσμο είσαι. Σε άλλο κόσμο είναι βέβαια, εννοείται. Ρε φίλε, θέλει να κερδίσει ό,τι είναι δυνατόν για την εταιρεία του, για την ομάδα του. Δεν είναι θέμα μιζέριας. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα κάνετε τέτοιες παύσεις Ιούνιο μήνα, αν πιάσει ο Ιούλιος τι θα γίνει. Χαίρετε. Άλλο θέλω να κερδίσω και άλλο είμαι μίζερο. Χαίρετε κύριε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ο Αργύρης ο ταξιτζής είμαι. Γεια σου Αργύρη. Ήθελα να πω κάτι. Βλέπετε φέτος, εγώ είμαι 22 χρόνια στο τιμόνι, είναι από την πρώτη φορά βλέπω ότι η πόλη είναι τυγκαρισμένη, ο κόσμος δεν φεύγει. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, παντού ποντιλιαρίσματα. Πού να πάει ο κόσμος. Χειρότερα από το χειμώνα, χειρότερα από το χειμώνα. Τουρίστες που μας λένε εμείς σαν κλάδος δεν παίρνουμε ούτε έναν την εβδομάδα, μηδέν τουρισμό, δηλαδή ο δικός μας ο κλάδος δεν παίρνει... Στο δικό σου τον κλάδο, όχι στους άλλους, αφού πάνε, παίρνουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα ταξί και τα νοικιάζουν, ναι. Ιδιωτικά ταξί. Παίρναμε Κώστα τους Ρώσους, μας τους κόψανε και αυτούς, οι καλύτεροι μας πελάτες. Δεν μου λες, μισό λεπτό. Ναι. Με τους Ρώσους τι έγινε, ποιος τους παίρνει τώρα, τι γίνεται. Αφού έχουμε πόλεμο. Πρέπει να δώσει πόσα λεφτά, δεν μπορούν να έρθουν. Ε. Πρέπει να είσαι τέτοιο. Δεν δούλευε πάρα πολύ ο δικός μας ο κλάδος. Αυτό το flyover μας έχει κάνει τεράστια ζημιά. Δεν μπορεί, τα αυτοκίνητά μας όλα είναι μπουκωμένα, όλα στα συνεργεία.
Τι να σας πω, υπάρχει, δουλειά δεν έχει, η εφορία ήρθε διπλή και τριπλή στους συναδέλφους, δηλαδή όλα είναι με σχέδιο, παιδιά. Οι μικροί να πάψουν, να τα πάρει όλα ένας και να είσαι υπάλληλος όπως και στα μαγαζιά. Θα δείτε τι μαγαζί έχει να κλείσει από το Σεπτέμβριο με τέτοια φορολογία. Φίλε, με αυτή τη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες που έγινε λόγος να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο ποσοστά και το υποκατρούκαλους και το εφάρμοσε πιστά η Νέα Δημοκρατία, ναι, ο κάθε μικρομεσαίος είναι καταδικασμένος να πεινάσει. Έτσι, έτσι. Δεν θα είναι βιώσιμο, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βιώσουμε. Δεν γίνεται. Ρε Λεβέντη μου, δεν μπορεί εσύ να πει από 1500 να πήγες στα 4 χιλιάρικα. 4 χιλιάρικα. Γιατί υποτίθεται ότι έκλεβες. Ναι. Έλεος, δηλαδή. Θα σε πω και κάτι, θα σε πω στα ίσα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, είμαι γνωστός. Και αν καμιά φορά δεν βγούμε καμιά φορά, ξέρεις γιατί? Για να βιώσουμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε την οικογένειά μας. Όχι για να κάνουμε πλούτη. Το καταλαβαίνεις αυτό, Κόκκινε? Για να μπορέσουμε να ταΐσουμε λίγο την οικογένειά μας. Ό,τι μπορεί να κλέψει ο καθένας, έτσι είναι. Για να είμαστε αξιοπρεπείς στην οικογένειά μας. Μα είναι θέμα επιβίωσης. Στην φιλοσοφία δηλαδή. Είναι θέμα επιβίωσης. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί λέω ότι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλα εμείς τα τραβάμε. Φίλε, για να κλείσουμε, θα σου πω το εξής. Το μεγάλο το έγκλημα συντελείται με έναν απλό τρόπο. Πιάσαν τώρα μια εταιρεία, δεν ξέρω κατά πόσο φταίει η εταιρεία, γιατί διατηρώ μια επιφύλαξη, και τη βάλαν πρόστιμο το μισό από το ΦΠΑ των χρημάτων των οποίων δεν δηλωθήκανε. Φέρεται ότι δεν δηλωθήκανε. Ναι. Λέω, αν η εταιρεία αυτή ή οποιαδήποτε εταιρεία πραγματικά έχει κάνει υπερκέρδη, έκλεψε ή έφτιαξε. Αν δεν τη βάλεις ένα πρόστιμο να πονέσει, δηλαδή τι εννοώ. Τι να γίνει και άραγε. Να τελειώσω. Αν δεν τη βάλεις ένα πρόστιμο, δηλαδή λέμε έκλειψε 5 εκατομμύρια. Βάλ την 10. Μη. Βάλ την 10. Μη. Όταν τη βάλεις 50 χιλιάρικα, είναι σαν να την επιβραβεύεις κιόλας. Ρε Κόκκινε, γεια σου φίλε, μη το πιάσεις το θέμα, δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά εδώ. Γιατί, τι κακό λέμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά εδώ. Το επιλήψουμε που είναι. Θα μας κάνουν μήνυση και. Ποιος θα μας κάνει μήνυση? Αν πω εγώ αυτό που πιστεύω τώρα, θα μας κάνουν μήνυση. Δεν το λέω. Γι' αυτό και εγώ το λέω με τρόπο. Εγώ επειδή δεν έχω τρόπο, δεν το λέω καθόλου. Πάμε παρακάτω. Καλά κάνεις. Μην μαλώνεις. Αν έλεγα κάτι λάθος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοια θέματα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Το τι έγινε εκεί, ξέρουμε τι μπορεί να έγινε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για χθες, Ραστόπουλε. Μάλιστα. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και χαρακτήρισε τον δήμαρχο της Αθήνας, έτσι, και τον έκλεισε. Τον έκλεισε τον, γιατί δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε. Καλά έκανες. Δεν έχει καταλάβει ότι αυτός, ο Ανδρουλάκης, δεν τραβάει. Με 2% κάθε εκλογές απανεβαίνει, ενώ ο άλλος, ο Χάρης, ο δήμαρχος, κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία. Άκου, ο Χάρης. Η Αθήνα είναι η μισή Ελλάδα, άκου, δεν είναι. Άκου την Πρασινόκα. Την Πρασινόκα. Θα μ' αρέσει, ο Χάρης. Μ' αρέσει, συνέχεια. Έγινε Χάρης. Παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, μάλλον ο Μητσοτάκης καταλάβατε γιατί πήγε χωριό-χωριό προεκλογικά. Ό,τι σώζει. Που πήγε στο Μεϊτά. Γιατί κατάλαβε προεκλογικά. Εφόσον έχασε ο Μπακογιάννης στο Δήμο, τελείωσε και αυτός δεν πάει καλά. Και γι' αυτό προσπάθησε, αλλά δεν έσωσε πολλά πράγματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία 27,5 ποτέ δεν ήταν. Θα σου είναι πω, έτσι όχι. Θα σου πω, Δημήτρη, άκουλικο. Όταν η Ελλάδα και όλοι εμείς ξεφύγουμε από την οικογενειοκρατία, υπάρχει ελπίδα και για το Χάρη το Δούκα, όπως είπες, και για οποιονδήποτε άλλο, να αλλάξει η ιστορία και ποιος του πολιτικού χάρτη. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν μου λες ποιος ενισχύει την οικογενειοκρατία. Το Ρουσφέτη. Ο ψηφοφόρος και το Ρουσφέτη. Αυτό. Που σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν θέλει να ξεφύγει. Πρώτα απ' όλα είπα πληθυντικό. Όταν θελήσουμε να ξεφύγουμε. Δεν θα θελήσουμε. Αφού θέλουμε το Ρουσφέτη. Όταν θελήσουμε. Εγώ θέλω το Ρουσφέτη. Θέλω οικογενειοκρατία. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Όπως όλοι. Ναι. Χωρίς Ρουσφέτη πώς θα γίνει η δουλειά? Πώς θα γίνει στην Ελλάδα να λειτουργήσουμε? Παρακαλώ. Καλησπέρα. Η οικογενειοκρατία εμένα με βολεύει. Και αυτούς που ακούνε. Άμα ήταν θα τα αλλάζαμε. Εμένα δεν μου βολεύει. Για να τα άλλαζες. Χαίρετε. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλώς τον. Γιώργος Παυσής από Επτάλοφο. Γεια σου φίλε από την Επτάλοφο.
Θαυμάσια περιοχή. Θαυμάσια περιοχή. Ήρθα και σας γνώρισα και την Δευτέρα μετά την εκπομπή. Βεβαίως. Μαζί με τον πατέρα μου, τον Νικήτα Τσακίροβλου που είπες. Τον Κάφρο, τον παπά σου, ναι. Κάφρο, άμα το γνωρίζει, δεν είναι Κάφρο. Φυσιογνωμικά, ρε παιδί μου, δεν λες ότι αυτός εδώ ξέρω εγώ. Μια χαρά ήταν. Μαθηματικά, φυσική, χημία ήταν αριστούχο. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο. Πλάκα σε κάνω, μην παρεξηγήσει. Μην παρεξηγήσει, πλάκα σε κάνω. Όχι. Μ' άρεσε ο παπά, ήταν μορφάρα, ναι. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο για τον λαό, για τον Ηρακλή. Βεβαίως. Μια τελευταία νέα. Πω, ένας λαός μοναχός έμεινε και αυτός. Εκεί καταλήγει η δουλειά. Αυτό θέλεις. Αυτό θέλεις. Δεν μπορείς τώρα. Κάτσε τώρα, εσύ από την 7 λεπτά. 10 δευτερόλεπτα. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή το παρακολουθείς και θες να μην γίνει του Μονοβασιώτη. Όχι, θέλω να γίνει. Θέλω να. Α, θέλεις. Προτιμώ τον Ηρακλή που παρέτησε και φυσικές και αυτά. Ναι, άρα, αλλά. Να το κλείσουμε. Να πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Λίγο γρήγορα. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ χρειάζεται συγκεκριμένες μεταγραφές. Δύο εξάρια, γιατί η ομάδα δεν έχει εξάρια. Ο μόνος που είναι ο Τσιγκάρας. Άλλος δεν είναι στη θέση του. Εξάρι κόφτη, λέω. Ένας αριστερός εξτρέμ για να αντικαταστά τον Τάισον. Δεξί μπακ και center four. Γιατί αυτό είναι ο Μπρέθουαϊτ που τον πλασάρουν όλοι ότι έπαιξε Μπαρτσελόνα κτλ. Όποιο έβλεπε Μπαρτσελόνα εκείνη την περίοδο, παίρνει στα γέλια μου. Δεν βλεπόταν η Μπαρτσελόνα τότε. Ούτε ο παίχτης. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό που θέλουμε για center four δεν κάνει. Center four θες 1,85 και να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι. Άλλες δουλειές τις είδαμε, τις άλλες δουλειές φέτος. Ναι, αλλά βλέπω δεν. Αργή. Δεν κουνιέται ο ΠΑΟΚ και αφήσει center four. Δεν κουνιέται. Ναι, μάλλον με Σαμάτα δυστυχώς αμήνουμε. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Να, Σαμάτα έχει συμβόλαιο πως θα το κόψει, κάτι τέτοια με λένε. Πάμε επόμενος. Κάτι τέτοια με λένε. ΠΑΟΚΣΙ από την Επτάλοφο. Και να και είναι παίξει τη ομάδα και τον κρατεί και είναι γουρλή. Και με αυτό πήραμε πρωτάθλημα και κάτι τέτοια ακούω να πούμε. Και δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι τρομερό επιχείρημα. Είναι γουρλή. Έτσι με είπανε. Είναι γουρλής, πήρε πρωτάθλημα. Αύξηση στο συμβόλαιο. Καλημέρα, ναι. Καλό. Πρωταθλητής Ευρώπης. Καλό τον. Ουχ, μισό. Ναι. Έλα, φίλε. Ουχ, ναι, έρχομαι καλά. Σε λίγο έρχομαι. Κλείνει το κόρτα. Είμαι σίγουρος κάποιον κλείνει το κόρτα. Ναι, εντάξει. Πες τώρα να σε ακούσω και σένα. Έλα. Έλα, πρωταθλητή Ευρώπη, λέγε. Ευρώπης, ναι, τελείωνε, ναι. Έρχομαι, ρε φίλε. Έλα, παίρνει ένας ΠΑΟΚτζής. Μας λέει για πρωταθλήματα και για Ευρώπη. Μίλκο Κάπνα, τι έλεγε. Εσείς τα είπατε αυτά. Να το ρωτήσω εγώ, ή πες μου εσύ. Πότε πήρε 4 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, πότε έφτασε τα 4 πρωταθλήματα, ξέρεις. 4 πρωταθλήματα. Ναι. Ξέρω το στον πόλεμο. Πού καταλήγουμε. 35. Πού καταλήγουμε. Για πρωταθλήματα. Άνε κάπου. Η γραμμή είναι άθλια. Πάνε να φύγε ρε. Εμποδίζει τον άνθρωπο και κάνει εκπομπή. Και τον Κυνικοσκούλικο που δουλεύει σε εκκλησία και είναι εκεί στον τουρισμό της εκκλησίας. Λέει κάθε πέρσι και καλύτερα ήταν λέει. Με τον Κυνικοσκούλικο που είναι κολλητός μου. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε με τη φωνή τη βραχνή, ναι. Πανάριξε αυτό το κίνητο, ρε κεφάλαιο. Να ακούσω και αυτό, να λέγε φίλε, ας περιμένει όλος. Καλησπέρα, Χάρης από Αθήνα. Καλώς τον. Δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Χαρυπίδης, αλλά φαντάζομαι για το γήπεδο σχετικά, για το άκουσα. Εδώ τώρα μόλις άκουσα σε εσάς που διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζετε ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός, είχε πάρει παραχωρητήριο ένα γήπεδο καταπατημένο για 100 χρόνια. Και όταν έπρεπε να το επιστρέψει, εκβίασε εντός παρενθέσεως, συνεννοησμένος ήταν ο εκβιασμός, έτσι. Να το επιστρέψει, για να σας το δώσω εκεί να κάνετε πάρκο στην Αθήνα, θα μου δώσω το βοτανικό. Ο βοτανικός είναι 240 στρέμματα. Το έργο είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια. Εκεί υπάρχουν τα κτίρια του Βοβού, τα οποία τα είχε σχέσει η τράπεζα και τα οποία θα σχέσουν... Φυλακή πήγε ο άνθρωπος, άστε. Θα γίνουν επενδύσεις 750 εκατομμύρια. Αυτό το έργο που θα γίνει εκεί πέρα θα αποφέρει στο Παναθηναϊκό οποιοσδήποτε εσύ να παντρευτώ που να γίνεις πρόεδρος. Θα έχεις 100 εκατομμύρια έσοδα χωρίς να βάλεις φράγκο.
ποιος θα τον ανταγωνιστεί μετά τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο που έχει γίνει με το ΆΚΑ που έχει πάρει τώρα ο κύριος Διανακόπουλος, δεν ξέρω τι ακριβώς εκμεταλλεύεται, απλά είχα ακούσει ότι ήθελε να το πάρει με τους όρους του δικούς τους. Εγώ βλέπω ότι εφέτος έγινε ήδη μια συναυλή αυτή, η Coldplay, πώς το λέγανε. Coldplay. 80.000 κόσμο θα γίνουν 6-7, δεν ξέρω αν έχει έσοδα από εκεί. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός, ο μασχετικός λέγεται Παναθηναϊκός Άκτορ. Άκτορ είναι ο ανάδοχος του Βοτανικού μαζί με την Τέρνα και το Μητυλινέο. Η Τέρνα και ο Μητυλινέος δεν ξέρω και το έχουν πάρει με ανάδοση, με διαγωνισμό το έργο του Βοτανικού. Μήπως ξέρεις αυτό που λες εσύ, που τα ξέρεις όλα. Δεν ξέρει. Δεν ξέρεις. Γιατί αν έχει δοθεί μια ανάθεση, υπάρχει μια εξήγηση πώς δίνονται χορηγίες στο πασχετικό Παναθηναϊκό. Ακόμα και για τον διαγωνισμό όμως να γίνει, και εκεί υπάρχει εξήγηση. Εσείς καθίστε και περιμένετε το μετρό και κυνηγάτε τον Καρυπίδη που κοιτάει να διεκδικήσει τι μπορεί να διεκδικήσει. Όταν γίνεται η αρπαγή της ωραίας Ελένης, δεν είναι λαλάκας αυτό να μην απαιτήσει να ζητήσει. Εντάξει. Ακριβώς. Συμφωνούμε. Σκεφτείτε τι δορίζεται στο Παναθηναϊκό. Μιλάμε η ληστεία του Σικάγο οχριά. Λοιπόν, και εσείς καθίστε εκεί πέρα και παρακαλάτε. Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Ναι. Κόκκινε, μ' ακούς? Πολύ καλά. Λοιπόν, σε παίρνω από το Λονδίνο. Θέλω να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Να κάνεις. Και θέλω να μου απαντήσεις. Άκουγα την εκπομπή σου τώρα, ήσουν με τον Καμόρα. Δεν πρόλαβα να σε πάρω. Και λέγατε εκεί πέρα, λέγατε ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται μαζί σας, φιλοξενούμενοι στη πόλη και τέτοια. Και θέλω να μου πεις τώρα, ποιος ασχολείται με ποιον. Βλέπω εδώ στα ραδιόφωνα, βγαίνουν οι Αριανοί, μιλάνε, κάνουν. Για πες, ποιος ασχολείται με ποιον αυτή τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Φίλε, με πήρες για μια εκπομπή που έγινε πριν από μέρες, να με ρωτήσεις να πάει. Είσαι... Και θα σε κάνω. Ναι, πες μου. Είναι εκτός θέματος αυτό που μιλείς. Αυτό είναι εκτός θέματος. Δεν είναι. Γιατί είναι εκτός θέματος, για πες μου. Γιατί για άλλα πράγματα μιλάμε σήμερα. Ωραία. Εγώ για αυτό το πράγμα ήθελα να μιλήσω, γιατί βγαίνω, ακούω. Λένε εδώ για το Καρυπίδη, λένε εδώ, από εδώ, από εκεί, για το Μονεβασιό, το δικό σας. Το πήρε, τον έκανε, τον έρανε. Εντάξει, τι θα κάνετε να πει. Να σου πω κάτι. Εκεί που ήταν μια μίζερη κατάσταση, άλλαξε επίπεδο. Θα σου βάλω μια παρένθεση. Ο Κωστής στον Τίμη στα Μπαμπάτσικα με έχει πει μια κουβέντα. Λέει εσύ θα πας το κεφάλι σου με τον ΠΑΟΚ. Είναι από τους πυρήνες του ΠΑΟΚ. Και θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Γιατί τόσο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιος έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ? Γιατί τόσο κόμπλεξ? Ποιος έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ? Ποιος έχει κόμπλεξ? Οι δικοί σας δεν έχουν κόμπλεξ μαζί μας. Οι δικοί μου ποιοι? Οι οπαδοί του Ηρακλή? Ναι, ναι. Φίλε, έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα φέτος? Το έχω πάρει. Το πιο μάγικο πρωτάθλημα που πήρα είναι εδώ. Μαζί σου. Το φέτινο. Άκουσες καλά. Είναι έτσι. Εγώ στο λέω ότι είναι. Είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Άντε δεν πάλι είναι... πόντιος είσαι. Ωραία. Συνέχισε. Εγώ σου λέω ότι είναι μαγιά αυτό που έκανες. Οκ. Okay. Άκουσες κανένα κλειδιά να λέει κάτι για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ? Άκουσα για πολλά άλλα πράγματα. Δεν με απαντάς. Άκουσες. Δεν με απαντάς. Πώς δεν άκουσα? Τι είπε? Βγήκατε εκεί πέρα και λέγατε άμα είχαμε και εμείς το Σαββίδι, άμα είχαμε και ρε φίλε, βγήκε όταν ο ΠΑΟΚ ήταν στον 7ο ουρανό ο ΠΑΟΞής. Άκουσες κανέναν Ηρακλειδέα να πει γιατί το πήρε το πρωτάθλημα και πώς το πήρε? Κανείς. Ωραία. Όταν ανακοινώθηκε ο Μανεβασιώτης, όλοι οι ΠΑΟΞίδες σιγά τα ουά. Όλοι. Αυτοί που πήραν τηλέφωνο. Ψέμα είναι αυτό? Δεν απαντάς. Πού να απαντήσεις? Μα δεν έχεις επιχείρημα να απαντήσεις. Δεν έχεις επιχείρημα. Όταν λοιπόν εσύ είσαι σε μια τόσο μεγάλη ευθυμία, χαρά όπως θέλεις πες το, και ασχολείσαι με κάτι άλλο, δημιουργείς απορίες. Λοιπόν, τέλος. Ο Βλαμένος πήγε να βγάλει το αυτοκίνητο. Το παρτάει όπου να είναι, αφήνει ένα τηλέφωνο πάνω. Το επόμενο βήμα είναι να αφήνει και τα κλειδιά. Εντάξει. Μετά τη ζάδα θα αφήνει και τα κλειδιά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις. Αμένουμε μετά. Τρίτο ημίχρονο μετά. Νιά Δήμου, Κώστα Πετροτό και Βασίλη Βλαχόπουλο. Πρώτα θα όσο λέμε αύριο
στις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.